Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Τρόικα, ξεκινάμε. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με όλη την αθλητική επικαιρότητα που μας απασχολεί και σας απασχολεί. Και φυσικά τα δικά μας σχόλια, να μαλώσουμε λίγο με τον Στέργιο, με τον Κώστα, να μαλώσουμε εντός εισαγωγικών, γιατί στο τέλος πάντα τα βρίσκουμε. Θεωρούμε ότι οι εκπομπές πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ένταση, χωρίς όμως εντάσεις μεταξύ μας. Μαζί μας η Ιντερβέτεν την πρώτη ώρα της εκπομπής, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League για τα επόμενα 3 χρόνια μάλιστα, είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ιντερβέτεν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας, δίπλα μας και δίπλα σε όλους εσάς για την καλύτερη δυνατή και στοιχηματική προσέγγιση, αλλά βεβαίως, όπως είπα και πριν, με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Μαζί μας και το Arena Rapid, το συμπλήρωμα διατροφής για τους πρωταθλητές κυριολεκτικά. 100% φυσικό προϊόν για μέγιστη επιδόση και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Περιέχει ένα μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άντρα. Γνωστοποιημένο φυσικά στο ΝΕΟΦ. Το βρίσκεται σε όλα τα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Αρκεί να πάτε και να το ζητήσετε. Arena Rapid, το οποίο το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Και Μαρμαρίδης έπιπλα, μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους, με χρόνους παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων να είναι πιο σύντομη της αγοράς, με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές και με νέο πλάνο δώσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστοδική και χωρίς προκαταβολή. Προ-κορονοϊού ο Μαρμαρίδης δηλαδή έκανε αυτά που κάνουν όλοι μετά κορονοϊού. Καλημερίζω το Στέργιο. Αυτό που μπαίνει στη ζούλα, να το δεις δηλαδή. Ποιο? Ή δεν θα μπαίνεις καθόλου από το μισάωρο, ή ναι, θα μπαίνεις στη ζούλα, Κώστα. Φίλε, ξεκίνησε η εκπομπή και εσείς καπνίζατε. Τι να σας κάνω. Όταν μιλούμε έπρεπε εδώ, και δεν καπνίζουμε. Έπρεπε εδώ να κάποιος να λάβει να βάλει μουσική. Δεν για θα να μην είναι. Λοιπόν, σαν το ποντίκι που λέει ο Κώστας. Θέλετε να το βάζετε εσείς μουσική και τέτοια? Γιατί κάποιος τα κανονίζει αυτά όλα. Όταν κάποιοι κάνουν σταυροπόδι έξω. Με φανέλα λέει και στο 1911. Το βάζω εγώ. Θα σου έλεγα τι να βάλεις εσύ, ναι, γιατί? Αλλά τώρα έχω κάνει ήδη την αναφορά για Arena Rapid. Οπότε προχωράω παρακάτω. Ωραία, ωραία. Και λέω ότι η εκπομπή δίνει και ένα γυαλάκι ηλίου, γυαλάρα βασικά, Opticon Express. Κερδίζεις, ένας από εσάς θα κερδίσει ένα γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ. Και φυσικά όλοι όσοι στείλετε μήνυμα θα πάρετε δωροπιταγή 50 ευρώ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222, μόλις 62 λεπτά του ευρώ το μήνυμα μαζί και το ΦΠΑ. Έχουμε αρκετά θεματάκια σήμερα να σχολιάσουμε. Ήδη σχολιάζαμε απ' έξω τη δήλωση του κύριου Μαυρωτά ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος. Υπάρχει και ένα παιχνίδι κυπέλου όμως. Υπάρχει και ένα παιχνίδι κυπέλου, κύριε Μαυρωτά, σας διέφυγε αυτό. Που είναι ανισονομία να έχει παιχτεί με κόσμο το πρώτο παιχνίδι και χωρίς κόσμο το δεύτερο. Και βασικά με ενδιαφέρει κυρίως το Άρης ΑΕΚ, το άλλο ποσός με ενδιαφέρει. Απλά θα δω τον αντίπαλο στον τελικό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Όταν απαιτείται από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες να είναι συνεπείς, όταν φορολογούνται οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες με τον τρόπο που φορολογούνται, όταν αποφέρουν στο κράτος εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι δυνατόν να λες ότι η κύρια πηγή εσόδων τους, ή αν θέλετε η δεύτερη κύρια πηγή εσόδων τους, εδεχάθηκε και ο κόσμος, και να το αντιμετωπίζουμε έτσι απλά και ταπεινά. Θα έλεγα κι εγώ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν για 3, 4, 5, 6 μήνες δεν πάρετε το μισθό σας και από την Γενική Γραμματεία, παίρνουν μήνες το Γενική Γραμματής Στέργιο. Παίρνουν. Τι? 534. 480. 306 ανάλογα τα μεροκάματα. Είναι ανάλογα τις μέρες που βγήκε σε αναστολή. Ναι, αυτό.
για εδώ, α πούμε, στην επιχείρηση βιώση βγήκαν στι 5 Μαΐου, πέρα 480. Παράδειγμα σου λέω. Που πήγαιναν για 25 μέρες. Αφού πηγαίναμε τις μέρες. Τι να κάνουμε. Αν ο άλλος δούλευε δηλαδή 31 Μαρτίου, θα πάρει και παραπάνω. Δεν γίνεται. Όσες μέρες είσαι αναστολή. Εγώ με μαυρωτά είμαι. Είσαι με μαυρωτά, εσύ. Γιατί δεν θες κόσμο. Εσύ δεν θες κόσμο. Δεν θες κόσμο, ναι. Όχι, τα κάνει όλα κυβέρνηση πολύ σωστά. Και... Στο αίτημά μας είπες όχι. Τελειώνει και ο Αβγενάκης. Τελειώνει ο Αβγενάκης. Τι τελειώνει. Τώρα θα τελειώσει. Εμένα θα ακούτε. Όχι όταν λένε αυτοί εδώ πέρα για να λένε ότι τον φάγανε. Αβγενάκης. Τελειώνει λοιπόν ο Αβγενάκης. Τον καημένο. Και επειδή τελειώνει ο Αβγενάκης, τελειώνουν και οι δικαιολογίες σας. Θα σταματήσετε πλέον ο Κουμπάρος, ο Ανιψιός, ο Θείος. Δεν είναι δικαιολογίες. Κρίζα είναι απλά καταγραφή των γεγονότων. Δικαιολογίες. Για μένα δικαιολογίες είναι στο θέμα τη πολιτικής. Ναι, δεν μπαίνετε στην ουσία τη υπόθεση και πάτε στο γύρω-γύρω. Όχι, άκουσε ο άλλος έναν νομικό να λέει στον Αρκούδη και όχι μου είπε αυτός απ' έξω και όχι είναι ο Κουμπάρος. Συνάδελφος Κυριάκος Στομαίδης. Συνάδελφος. Στο blog του. Συνάδελφος. Στον blog του, πρόσεξε γιατί κείμενα του συναδέλφου δεν τα γράφει ο συνάδελφος, τα γράφει άλλος. Ο έγκριτος νομικός, ο οποίος όλοι καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Στέλνει τη στήλη του, ρε παιδιά. Εντάξει, υποστήριξε, Χρυσανδί, ότι ο Φαραντούρης έχει να πατήσει στο κτίριο της επιτροπής από την υπόθεση του ΠΑΟΚ. Με τόσο bullying που έφαγε ο καημένος ο άνθρωπος, τι να κάνει. Ναι, ο καημένος. Εδώ τον κάνατε αναφορά στον Άριο Πάγο, ρε φίλε. Ο καημένος. Τον επιστήμονα. Αστραπές δεν φοβάται. Τι? Καθαρός ουρανός. Καθαρός ουρανός, στις τραπέζες δεν φοβάται. Όντως... Αλλά άμα με περιμένουν από κάτω από το αυτοκίνητό μου τέσσερις και με κοπανάμε σαν τον Τζίλο. Το να πάει στην αστυνομία. Τον Τζίλο δεν τον περιμέναν τέσσερις κάτω από το. Καθαρός ουρανός, στις τραπέζες δεν φοβάται. Καθαρός ουρανός, στις τραπέζες δεν φοβάται. Τι λες, Στέργιο, τώρα καθαρός ουρανός, στις τραπέζες δεν φοβάται. Τον καημένο. Τον καημένο, ναι. Πήγε τη Μαρούπα. Ναι. Πήγε δίκαση. Ενώ τον Παραγουανό τον έχει στα οπαόπα. Πήγε δίκαση μόνο την υπόθεση του ΠΑΟΚ και δεν ξαναπάτησε. Γιατί να πατήσει, η δουλειά έγινε. Ο Φανταρούρης. Δεν δίκασε μόνο την υπόθεση του ΠΑΟΚ. Ποιον άλλη δίκαση. Και όλες τις προηγούμενες. Από την υπόθεση του ΠΑΟΚ και έπειτα, καταρχήν δεν ξέρουμε αν έχει πάει. Έτσι πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό που γράφει ο καλός φίλος και συνάδελφος. Αλλά πρέπει να δούμε σε ποιες ήταν και ποιες όχι. Αλλά δεν δίκασε μόνο του ΠΑΟΚ. Έτσι. ΠΑΟΚ, όχι του ΠΑΟΚ. Ποια άλλα δίκασε. Ποιες άλλες υπήρξαν. Καμία. Άρα. Άρα δεν δίκασε καμία. Μπήκε χρήση, σου θυμίζω λίγο πριν ξεκινήσει η υπόθεση του ΠΑΟΚ. Δεν έχει δύο χρόνια. Όχι, όχι, Στέριο. Εδώ τώρα ψεύδεσαι. Δεν μπήκε λίγο πριν ξεκινήσει η υπόθεση του ΠΑΟΚ. Μπήκε τον Αύγουστο. Στέριο. Μαζί με τον άλλον. Στέριο. Και το σκορ ήταν 4-1, όχι 3-2 που λέγατε. Στέριο. Δεν μπορούσατε να πω στην αντιπαράθεση μαζί σου, το ξαναπεί. Η αντιπαράθεση λέγεται την πραγματικότητα. Να πέσετε. Δεν μπήκε λίγο πριν την υπόθεση του ΠΑΟΚ, επειδή το θέλετε εσείς να παρουσιάσετε. Έχετε κάνει το άσπρο μαύρο και θέλετε να παρουσιάσετε λοιπόν. Τα πάντα. Να πάει ο Καλπαζίδης. Καταρχήν, πού είναι αυτός. Να βγει και να πει: είστε αλήτες όλοι που με μπλέκετε με ξάνθες, μάνθες κτλ. Εγώ ένα ξενοδοχείο πήρα για να το κάνω τέτοιο. Σωστά. Για τον τουρισμό. Σωστά. Τι με μπλέκετε όλοι εσείς. Γιατί δεν έχει εμφανιστεί πουθενά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τους τρόπους. Σωστά. Τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αλλά και για να στέλνετε μηνύματα. Σε λίγο θα ανεβεί και μια φωτογραφία και στο Facebook. Της Καθερίνας. Εκεί όπου. Όχι, βέβαια. Α. Τι κραγιόν είναι αυτό, ρε. Ναι. Όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας για την αθλητική επικαιρότητα. Και όχι μόνο. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54222 62 λεπτά το ευρώ. Το κόστος και φυσικά για τα γυαλιά είπαμε FM και ενώ γυαλιά ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 πάλι 62 λεπτά το κόστος. 17-12 του 19 πήγε Χρήστα το Φαραντούρης στην Επιτροπή. Έχω και το φέκ 17 12 του 19. Πω, το Δεκέμβριο. Τον Αύγουστο. Το Δεκέμβριο. Τον Αύγουστο. Το 19. Το Δεκέμβριο. Και το Μάρτιο είχαμε το θέμα. 2-3 μέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Πω. Περίμενε, φίλε. Όχι, θα το δω τώρα. Φωτογραφική ανάθεση. Περίμενε λίγο. Φεύγουν αυτοί και τα λοιπά από άρα ο Φαραντούρης. Οι θέσεις τους ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας. Ο κύριος Φαραντούρης Νικόλαος του Ευαγγέλου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, στον τομέα δικαίου. Και τον Αύγουστο ποιοι ήταν. Τον Αύγουστο δεν ξέρω, Χρυσάνθη. Αυτή ήταν. Απλά το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε. Στέλνει. Ναι, στείλτο μου αυτό να σου πω κιόλα. Πότε είναι. Δε πότε από πότε ισχύει. Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε 17-12 του 19 Αστέριο. Ο Φαραντούρης όπως και όλοι οι υπόλοιποι μπήκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για να πάρουν άδειες καταρχήν οι ομάδες του μπάσκετ. Θυμάσαι Κώστα. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πάρουν άδειες οι ομάδες του μπάσκετ. Και ακόμα ορισμένες υποθέσεις είναι. Μάγεψαν και εκεί. Και ακόμα ορισμένες υποθέσεις. Δεν διαφωνώ στο ότι μάγεψαν. Είναι έτσι. Δεν διαφωνώ στο ότι μαγεύουν γενικά αυτοί. Άλλωστε για τις επιτροπές επαγγελματικού αθλητισμού Στέριο. Για τον Αρκούδη, τη Μαρούπα, εγώ φωνάζω επί σειρά ετών γιατί εσύ δεν είχες θέματα. Εγώ είχα ζητήματα εκεί πέρα και φώναζα για αυτά που λες τώρα.
Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Μαγεύουν, κάθε χρόνο μην μαγεύουν. Μην κολλάτε πάλι στο Φαραντούρι. Είπαμε ότι το θέμα τώρα είναι από εδώ και από εκεί, από κάπου βρωμάει τώρα. Χρήσανθε, δεν γίνεται να είναι τα πράγματα έτσι ουκαιά. Βρωμάει Κώστα. Γι' αυτό και φεύγει ο Λευτέρα. Βρωμάει Κώστα γιατί πέντε πράγματα που είχε η Ξάνθη τα αλλάζει. Γι' αυτό βρωμάει. Τι θα τα αλλάζει, εδώ στην Κομωτινή θα πάω να παίξει. Εδώ θα πέσει η Ξάνθη. Τι βρωμάει. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι έγινε. Θα γίνει κολλάμε στα τυπικά τώρα, εντάξει. Μπαξελώνα θα γίνει ο Πανετολικός και ο Πανεώνιος. Μπαξελώνα. Ποιος? Θα γίνει Μπαξελώνα. Ο Πανετολικός ήδη έγινε, 3-0. Mm. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι σε σχέση με αυτό που τονίζουμε, ναι, για τη θέση του κυρίου Μαυρωτά, υπάρχει έτοιμα στέριο ομάδων για να ανοίξουν τα γήπεδα. 6 ομάδων. Ολυμπιακός, Άρης, Λάρισα, Πανιόνιος, Όφη και Ατρόμητος. Συγγνώμη, τι λες τώρα. Αυτό το διάβασα σήμερα στο Sport FM, γι' αυτό το αναπαράγεις. Ναι, δεν υπάρχει είναι αυτό. Επίσημη θέση στη Super League. Που τι λέει? Ομόφωνη. Ωραία. Πριν από 2 εβδομάδες. Ομόφωνη. Ναι. Απλά είναι όπως παρουσιάζονται τα θέματα. Όταν δεν ασχολείσαι με την καθημερινότητα. Αυτό λες. Ομόφωνη. Ο και ο Άρης. Ναι, φυσικά. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός τους είπαν τι γίνεται, ρε παιδιά. Το ζητήσαμε πριν 2 εβδομάδες, ναι, ναι, και πετά τα ετώ. Ναι. Αυτό είπε ο Άρης και ο Ολυμπιακός και επειδή καίγονται γιατί έχει τα παιχνίδια κυπέλου. Όχι για τα playoff. Σωστά. Αλλά υπάρχει ομόφωνη απόφαση, ακόμα και ο ΠΑΟΚ συμφώνησε, έστω με τις ενστάσεις του κτλ. Ο Στέργιο συμφώνησε. Συμφώνησε. Ναι, ναι. Είπε ο ΠΑΟΚ όμως ότι θα είναι δίκαιο, επειδή εγώ έπαιξα χωρίς κόσμο στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, mm-hmm, να παίξει χωρίς κόσμο και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν κάνω κάπου λάθος στο Στέργιο, διόρθωσέ με. Ότι το σωστό είναι να παίξει χωρίς κόσμο και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σωστά. Ή κάτι τέτοιο παρόμοιο, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και έχει δίκιο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά έχει δίκιο και ο Άρης. Που λέει ότι εγώ με την ΑΕΚ έπαιξα με κόσμο. Τον ημιτελικό κυπέλου. Και είναι ημιτελικός κυπέλου, δεν είναι απλό παιχνίδι. Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν απόφαση της Λίγκας. Έχουν πάει στον Αυγενάκη. Ο Λισάνδρου και ο Κούγιας ήταν ο άλλος. Oh. Όχι ο Κούγιας. Ο Λισάνδρου, ο Αυγενάκης και ένας ακόμα, δεν θυμάμαι. Έχουν πάει στον Αυγενάκη πριν την πρώτη αγωνιστική. Ο Προυσανίδης του Όφη. Πριν την πρώτη αγωνιστική έχουν καταθέσει το αίτημα όλες οι ομάδες, όχι μόνο 6. Εγώ καταλαβαίνω γιατί τώρα ο Sport FM το παρουσιάζει έτσι. Δεν το διάβασα πώς στο Sport FM. Εκεί αυτοί το γράψανε έτσι και μετά το πήραν όλοι και το κάνανε copy-paste. Στο SDNA το διάβασα. Εκεί το γράψαν Στέλιο. Λοιπόν και μετά όλοι το πήραν και το κάνανε copy-paste, Κώστα. Έτσι γίνεται σε αυτά τα θέματα. Μπράβο, παιδιά. Έτσι γίνεται. Μπράβο, και εκεί το διάβασες και το αναπαράγεις τώρα και εσύ. Και εσύ το αναπαρήγαγες κατευθείαν. Εντάξει, το ίδιο έκανες. Τι κρατάει στο χέρι, ρε. Προχώρα, Κώστα. Λοιπόν, άρα είναι ένα κοινό αίτημα όλης της Λίγκας, ναι, για 20%. Απλά ο Άρης και ο Ολυμπιακός, επειδή παίζουν και κύπελο, του είπαν άντε τι γίνεται. Σωστό. Πες μας όχι τουλάχιστον, ρε φίλε. Και τι πες. Λέει. Και τι δεν λέει έχει πει τίποτα. Θα δούμε και εντάξει και αυτό. Να περάσει ο ημιτελικός κυπέλου, Κώστα. Το Άρης ΑΕΚ. Και μετά την Πέμπτη το πρωί να πούνε παίζετε με κόσμο τώρα. Μελισανίδαρος. Φυσικά. Φυσικά. Με φυσικά. Λεσανίδη, παιχταρά. Η ΕΠΟ τίποτα. Αν ήταν βέβαια ΑΕΚΑΡΙΣ, Κώστα, θα έβγαινε η απόφαση. Όλα καλά. Αν ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα ουρλιάζαμε εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αν είναι δυνατόν, ανισονομία, θα βγαίνανε εδώ και θα λέγανε παίξαμε κάτω με κόσμο και εδώ πέρα δεν θα βάλουμε κόσμο. Τι είναι δυνατόν. Σωστό. Φοβούνται την Τούμπα, το λαό του ΠΑΟΚ και τέτοια. Αυτά θα λέγανε. Εσύ πες ότι δεν θα τα λέγανε ή ότι δεν τα έχουν πει κάθε φορά σε παρόμοια περίπτωση. Θα τα λέγανε. Αλλά εδώ επειδή είναι Άρης τώρα, δεν λέμε τίποτα. Πετάμε εδώ και τι έγινε, μωρέ. Εντάξει, μωρέ. Τώρα εσείς είστε του Ολυμπιακού. Ο Δελιζής συζήσει ζεμπεκές. Το θολωμένο μου μυαλό και τέτοια πράγματα. Εντάξει, επικοινωνία, Στέργιο μου. Στέργιο. Αυτό είναι. Κάθε μέρα υπάρχει επικοινωνία, Στέργιο. Κάθε μέρα. Για όλα τα ζητήματα. Ναι, κατά του Άρη, όλοι. Συνέχεια. Για όλα τα ζητήματα. Ναι, Κώστα. Αφού μιλάμε για επικοινωνία, Χρήσανθε, για να κλείσουμε λίγο το προηγούμενο θέμα. Σωστά. Να μην αφήνουμε εντυπώσεις. Να το πεις, βέβαια, αν ισχύει αυτό που λες, φυσικά. Το στέλνει ο Αλέξανδρος. Έστειλε και το ΦΕΚ που διάβασα. Στέλνει και μια προσωπική δήλωση του Αυγενάκη. Εναντίον μας. Και είπε ο αγαπημένος μας υφυπουργός αθλητισμού: το τακτικό μέλος Γιώργιος Τριανταφυλάκης και το αναπληρωματικό μέλος Δημήτρης Αυγετίδης υπέβαλαν εγγράφο στις παραιτήσεις τους στις 15 Ενδεκάτου 2019, 11ος Νοέμβριος. Λόγω εξαιρετικού φόρτου εργασίας αντικαταστάθηκαν δυστύχως αμυστία από το τακτικό μέλος καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά Νικόλο Φαραντούρη και το αναπληρωματικό μέλος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιά Αριστεία Συνανιώτη με την υποϊκή απόφαση ΦΕΚ. Άρα παραιτήθηκαν τον Νοέμβριο και αναπληρώθηκαν κατευθείαν τον Δεκέμβριο. Ναι. Πότε θέλεις να αναπληρωθούν? Όχι, 15 Δεκάτου 19 παραιτήθηκαν τα δύο μέλη που αντικαταστάθηκαν. Mm.
Αλλά σύμφωνα με τον Χρήστα το άλλαξαν από τον Αύγουστο. Ας μπει επιστήμονας άλλη... και εκπρόσωπος τύπου Αυγενάκη και Ολυμπιακού Τελειώνουμε. Οι άλλοι δύο μπήκαν τον Αύγουστο. Ο πρόεδρος και ο άλλος. Άρα λοιπόν ο Φαραντούρης δεν δίκασε 10 υποθέσεις, δίκασε έτσι. Μία υπόθεση και εμφανίστηκε. Γιατί μία ρε φίλε. Πριν δεν είχε υποθέσεις, δηλαδή πριν τον Πάο. Δηλαδή, ποια ήταν η υπόθεση είχε, που... είχε, αλλά είναι υποδιάσκεψη ακόμα. Είχε, ρε φίλε. 10 υποθέσεις κάθε εβδομάδα. Να σε ενημερώσω, δεν είναι το σύμπαν γύρω από εσάς. Είχε, είχε. Κάθε εβδομάδα, κάθε η Τρίτη ή Πέμπτη, πότε είναι Κώστα. Πέμπτη. Συνεδριάζουν και βγάζουν ανακοίνωση και 10 υποθέσεις. Να σου πω ποια έκανε. Του Άρη την κάει την εγκυητική που έπεσε. Ναι, του Άρη. Έκανε. Γιατί εσείς νομίζετε ότι όλα είναι γύρω από εσάς. Εσύ είσαι σίγουρος ότι ήταν ο Φαραντούρης μέσα και δεν έλειπε. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ σου λέω ότι έλειπε. Φανταρούρης. Δεν μπορεί να το δει. Είσαι προκατελημένος. Είσαι προκατελημένος. Μια χαρά είμαι αυτούς όλους. Εντάξει. Και να βγουν και να απαντήσουν. Ωραία. Σωστό. Γιατί έχουν ακούσει τα εξαμάξεις. Αυτοί να βγουν και να απαντήσουν. Ο Καλπαζίδης. Ορίστε. Αυτοί να βγουν και να απαντήσουν. Να απαντήσει και αυτός. Α, να απαντήσει. Λοιπόν, στο Facebook του. Καθαρός ουρανός δεν φοβάται, λέει, αλλά ο σερβιτόρος είναι κρυμμένος. Εφού ξέχασε την παραγγελία να πάει και μετά πώς να βγει έξω να αντιμετωπίσει το κοινό. Πού είναι ο καφές μου και τέτοια. Λοιπόν, έχουμε βάλει και ένα δημοψήφισμα, ένα γκάλωπ στη σελίδα του Facebook, στη σελίδα του Liberal. Γκάλωπ, ρε. Αν συμφωνεί ο κόσμος να ανοίξει τα γήπεδα τώρα, άμεσα. Έτσι. βέβαια. Ναι, γιατί ρε φίλε. Τι αν συμφωνεί. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί, ρε Χρυσάφε. Βέβαια, ρε φίλε. Για την υγεία του. Τώρα που θα έρθουν τα κρούσματα, το Phase 2, όπως είπε στη Σαροντίνη ο Πρωθυπουργός και δεν το κατάλαβε. Phase 1 είπε στα αγγλικά. Now that we are in the phase 1 of the coronavirus phase two, epidemic, yeah. Ναι. Τι phase 1, ρε αδερφέ. Πότε είναι το phase 2, δηλαδή, να μας το πεις. Μόλις περάσει ο τουρισμός. Να ναι. Φράγκο απ' έξω. Όταν θα κλείσουμε δηλαδή το Σούλερ και το Χάλαν και θα πουλάμε διαρκείας, θα μας πεις phase 2 για να κλείσουμε πάλι. Κώστα δεν θα κλείσει επειδή κανένα. Επειδή φοβάστε τον Ηρακλή. Κώστα δεν θα κλείσει κανένα και φεύγει και ο προπονητής σου. Επειδή φοβάστε. Και, δεν και να φύγει ο προπονητής μου, τι έγινε. Και τώρα να φύγω και τι έγινε. Α, τώρα και να φύγει. Γιατί, όχι, Κώστα, διαλύεσαι. Τι κάνω? Διαλύεσαι και δεν τα λέτε. Καλά. Δεν σε βλέπω. Και πουλάτε φούμαρα για Ευρώπες. Δεν σε βλέπω. Και πουλάτε φούμαρα. Θες ένα ράπιδο σου δώσω. Θέλω, ναι. Θέλω μια καρτέλα. Μια καρτέλα. Η αλήθεια είναι. Δες τι ωραία το κρατάει. Ναι. Αρένα Ράπιντ. Το μικρόφωνο. Αρένα Ράπιντ, λοιπόν. Μπράβο. Έχουμε πει ότι θα το δούμε αυτό το αίτημα. Είναι νωρίς όμως για να πούμε άμεσα τι θα γίνει. Έχουν περάσει ήδη 2 εβδομάδες. Είναι και η γενικότερη εικόνα για το πώς πάει η χώρα. Να πρέπει το. Κατά τη γνώμη μου για τα play-off και τα play-out. Ο Μαυρωτάς τα λεφτά. Τα φετινά, ίσως να δούμε αν θα εφαρμοστεί εδώ και να το βάλουμε στην ατζέντα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κώστα και Χρήστα. Τελειώσαμε. Δηλαδή δεν χάθηκε ο κόσμος να γίνουν τα play-off και τα play-out όπως είναι. Αν είναι να μας πούν παιδιά καλύτερα να μην το ρισκάρουμε τώρα που τελειώνουν οι αγώνες. Τι αν είναι να μας πούν ρε μεγάλε. Ας το δούμε πιο μελετημένα για το νέο πρωτάθλημα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πολιτική απάντηση κλασικά, θα το δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το δούμε. Πόλεμος κατά του Ηρακλή στο μπάσκετ. Κλείνουν το Ιβανόφιο. Ναι. Και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δικάζει μόνο εναντίον μας. Και δεν δικάζει τις άλλες ΚΑΕ. Χρυσαθέ. Λοιπόν. Λοιπόν, πρώτη εδώ θα ακούσετε. Πρώτη εδώ. Σε παγκόσμια. Τους διαιτητές. Τους διαιτητές. Με τους διαιτητές. Έλληνες πάλι ή ξένοι. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική play-off και play-out. Λοιπόν, πάμε. Μανούχος. Περίμενε. Σάββατο 8.30 γήπεδο Τούμπας. ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΟΦΗ. Φωτιάδης Καστοριάς. Δίπλα Ρισκαρδίτσας. Δημόπουλος Φλόρινας. Τέταρτος ο Σέζος Κυλκής. Διαιτητής ΒΑΡ. Ο Κοτσάνης από τη Δράμα και ο Μπαλτάς από την Αχαΐα. 9-0 θα κερδίσει ο Πάος. 9-0. Ημερομηνία 26, γήπεδο ΆΚΑ, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΆΡΙΣ. Παπαπέτρου Αθηνών, Κωνσταντόπουλος Κορινθίας και Σάββας. Μου βάζω τον Παπαπέτρου σε αυτό το μάτς και θα μου βάλουν την Τετάρτη εδώ πέρα κατά Διαμαντόπουλο. Οι επόπτες. Ναι, ναι. Wow. Κωνσταντόπουλος και Σάββας είπαμε. Παπαπέτρο. Ο Μαλούτας είναι ο τέταρτος από την Ημαθία. Ναι. Ο Φωτιάς είναι στο ΒΑΡ μαζί με τον Νικολακάκη Ηρακλείου. Η βοηθή ποιοι είναι, παίζουν πάλι. Κωνσταντόπουλος και Σάββας. Όχι, ο Κυρσάββας. Σάββας λέει το άνθρωπος. Κοζάνης. Σερών. Oh. Ναι. Μάλιστα. Νικόλα ο Σάββας. Δεν μας απασχολεί αυτό το μάτσο. Ο Τσαμούρης είναι στο Αστέρας Ατρόμητος. Ο Διαμαντόπουλος. Στο Ξάνθη Πανετολικός. Ο Σιδηρόπουλος στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Κουτσιάφτης στο Λάρισα Βόλος. Και ο Παπαδόπουλος Ιωάννης. Στο ΒΑΡ του Ολυμπιακού. Στο ΒΑΡ του Ολυμπιακού είναι ο
αξιαγάπητος και αξιομνημόνευτος Γιώργος Κομίνης. Έλα ρε Γιώργα ρε. Μαζί με τη Χρυσούλα Κουρομπίλια, δίδυμο φωτιά στο βαρ. Με ροκαμαντάκι ξεκούραστο, ερκοντήσιον στο 17 Κώστα. Έκανα αυτό το οποίο έκανε πριν τόσα χρόνια με τον Άρη και είναι ακόμα ρε φίλε. Ακόμα ναι, είναι ρε, και παίρνει μεροκάματα. Και τώρα τη βάζουν και βάρ, να μην πηγαίνει καν στο γήπεδο. Κομίνη λες όμως, για την Κουρομπίλια λες μόνο παίρνει μεροκάμα. Το Κομίνη σου αρέσει. Ο Κομίνης δεν έπεσε μες στο γήπεδό μου να πιάνει, Κομίνης... τη... να πιάνει τη δεξιά πλευρά ενώ χτύπησε το μπουκάλι στην αριστερή. Και να πηγαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο Κομίνης έκανε σε σένα, ρε φίλε, έχει κάνει σε μένα, έχει κάνει όργια διαιτητικά. Δεν μου κόψε το πρωτάθλημα από σε σένα. Είναι πιο σημαντικό αυτό που έκανε σε σένα ο Κομίνης, φυσικά. Ο Κομίνης θεωρείται από τους καλύτερους διαιτητές, παιδιά. Ναι, βέβαια, από τους καλύτερους διαιτητές. Και δεν είδε, και δεν είδε το πέναλτι στο, δεν ξέρω γιατί. Στο Άρης, στο Όφι Όρης, στο Όφι Άρης Κώστα, δεν είδε το πέναλτι στον Αμπουμπά. Που τον κλαδεύει με, το, με τα δυο πόδια. Ο καλύτερος διαιτητής. Εδώ λέμε ότι έκρινε ένα πρωτάθλημα και εσύ μου λες τώρα ένα πέναλτι. Δεν το ακύρωσε αυτός. Ο βοηθός το ακύρωσε. Καταρχήν αυτός το μέτρησε τον γκολ. 1-0 έληξε το μάτς. Αν δεν έμπαινε μέσα ο Ιβάν. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι το πουλί. Με το όπλο. Συγγνώμη, στο φύλλο αγώνα δεν έληξε 1-0. Δεν έβγηκε μετά ο Γιώργος Κομίνης και πέρασε. Σύμφωνα με αποκλειστικές ορολογίες της ΕΡΤ. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι έγινε το 2017. Λοιπόν. Ναι, πες. Κατοχυρώνει τον γκολ ο Κομίνης. Μάλιστα. Ο ψεύτης. Όχι, δεν υιοθετεί. Η εκπομπή δεν υιοθετεί. Όχι, υιοθετεί η εκπομπή. Γιατί όταν γράφει στο φύλλο αγώνα στην κατάθεσή του ο Κομίνης ότι πρώτα ακύρωσα τον γκολ και μετά το κατοχύρωσα. Ενώ όλη η Ελλάδα είδε ότι πρώτα το κατοχύρωσε και μετά το ακύρωσε. Ή έχει θέμα να θυμάται τι έκανε. Εντάξει, ή είναι ψεύτης. Όχι, αυτός το κατοχύρωσε, αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημειάκι. Όχι, το κατοχύρωσε αυτός. Πάντα ο διαιτητής δείχνει σέντρα, αλλά μετά άμα ο βοηθός του πίνει offside σταματάει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντα, διότι σέντρα δείχνει, φίλε. Τι ζούμε. Χρήσατε, πριν μπει ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει. Το είχε ακυρώσει. Ο Κομίνης το είχε ακυρώσει. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, αν δεν έμπαινε ο Ιβάν και αν δεν γινόταν τίποτα. Αφού ξαναμπήκε μέσα και σήκωσε το χέρι και πέπεσε ο Βιερίνο πάνω του. Όντως ισχύει αυτό. Άρα λοιπόν, δεν, αν δεν έμπαινε ο Ιβάν, το μάτς ήταν 1-0. Όχι. Το ακύρωσε. Μπήκε ο Ιβάν. Ναι. Και αφού μπήκε ο Ιβάν, τον έπεισε ο Ιβάν με τον τρόπο που κινήθηκε να το μετρήσει. Ναι, άρα λοιπόν, εάν δεν έμπαινε ο Ιβάν Χρύζανδε, ναι, το μάτς θα έλεγε 0-0. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν έληξε 1-0, αλλά επειδή μπήκε ο Ιβάν, έγινε αυτό που έγινε. Επειδή μπήκε ο Ιβάν, τιμωρήθηκες. Αν δεν τιμωρούσουν και έλεγε 0-0, θα έχεις πάρει το πρωτάθλημα. Και καλά που μπήκε μέσα ο Ιβάν και να μην έμπαιναν 55.000 κόσμος μέσα. Ναι, ξαναλέω. Και τι διαφορά θα έχει, πάλι την ίδια ποινή θα τρώγες. Δεν νομίζω. Αν έμπαινε μέσα κόσμος Χρύζανδε, δεν θα τρώγες την ίδια ποινή. Δεν νομίζω. Εντάξει. Εδώ έχω ένα μήνυμα από έναν φίλο μου. Κομίναρος. Αρκετά εύσωμο. Ο οποίος μου λέει: πες τον Κούση να έρθει παλαιά Ευρώπη γιατί μιλάει καλά για τον Άρη. Γιατί να μην έρθω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Πιο καλά από τον Άρη δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός Αριανών να μιλήσει εκτός από μένα. Εσύ Αριανός άλλος. Άρα. Και. Στέριο. Με τον Κομίνη. Κομίνη ήταν πέρα. Συνεχίζει. Γιατί δεν τον διώχνει ο Περέιρα που τον περιβάλλεται με εμπιστοσύνη. Εμείς λέμε να φύγει ο Περέιρα. Γιατί τον έχει τον Κομίνη λοιπόν. Τον Κομίνη τον έχει, ναι, για να αποδείξει ο Περέιρα ότι δεν τρώει μπούλινγκ από καμιά ομάδα. Μάλιστα. Και σου λέει: θέλετε να φύγει, όχι, θα μείνει ο Κομίνης. Και θα μείνω στο λόγο. Μάλιστα. Και θα παίρνω και τις 20.000 μου. Και θα είμαι στο βαρ με την Κουρομπίλια. Αυτό πάλι μπορείτε να μου πείτε, παιδιά, πώς εξηγείτε. Με χυμό και ράση. Τι πώς εξηγείτε. 22.000 μισθό. Ακριβώς. Και 15 ο άλλος και 15 ο ένας και 10 ο Κουκουλάκης και 10 ο Τριτσόνης κτλ. Ο Κουκουλάκης που δεν πετύχαινε φάση. Ο Χιου Ντάλλας πώς θα έπαιρνε, Κώστα. Και ο Χιου Ντάλλας, και ο Χιου Ντάλλας, όλοι αυτοί. Δηλαδή, αυτοί. Είναι ανακαλύπτωση. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να πω κάτι. Τα σωματεία αυτά δεν ωραία, τα βλέπουν. Ωραία, ναι, ότι δεν έγινε εξυγίαση, ρε Στέριο όμως. Και σταματάμε αυτά που κάνανε οι άλλοι. Εγώ τον κορυφαίο αρχιδιετή όμως. Πώς θα έρθει στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο Μέλο. Ο κορυφαίος διαιτητής είναι αυτός που στην Πορτογαλία λέγανε αυτά που λέγανε. Λέτε ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο όμως και ότι να ορίζει τώρα δεν έχουμε. Να γίνουν εκλογές τώρα για να φύγουν. Ρε παιδιά, εγώ λέω το άλλο. Αυτό με το δεν να γίνει. Περίμενε, γιατί εγώ μπερδεύτηκα χθες. Με το να γίνουν εκλογές τώρα για να φύγουν να λένε αυτοί οι οποίοι λέγαν όχι να μείνει ο Γραμμένος και να λένε να φύγει ο Γραμμένος αυτοί που λέγανε να, ναι, όντως, και, αυτό να πάλι μείνει. Έγινε το ανάποδο. Πρόσεχε, μου λύθηκε όμως η απορία. Δεν γιατί αξίζει να ασχολείσαι. Θα σου πω γιατί έγινε αυτό. Και γιατί στηρίζει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ το Γραμμένο τώρα στο να φύγει. Και γιατί ο Άρης και ο Ολυμπιακός λένε στο να μείνει. Γιατί. Γιατί η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θέλουν να πάνε με τις 62-52 ενώσεις, ναι, να γίνει. Να ψηφίσουν πάλι δηλαδή αυτοί οι 52 επί 3. Δεν θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση.
Θέλει να το αλλάξει ο Ολυμπιακός, Κρίσανδε. Η κυβέρνηση θέλει να το αλλάξει, Στέργιο. Έχει καηλέ η κυβέρνηση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο της ΕΠΟ. Γιατί θεωρεί, ναι, γιατί βλέπει τι γίνεται. Γιατί βλέπει ότι ο κάθε μπαρμπούτσαλος από το κάθε χωριό πάει και αποφασίζει και τρως καμπάνα 500 χιλιάρικα. Και αποφασίζει ο μπαρμπούτσαλος τρως, με το νέο σύστημα. Όχι, θα αποφασίζουν. Θα αποφασίζουν πιο πολύ μπαρμπούτσαλοι. Θα αποφασίζουν τρεις. Ναι, είναι πιο εύκολο να ελέγξει, Στέργιο μου, γιατί παλιά ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Λυσαρίδη ήταν υπέρμαχος αυτό που λέω τώρα. Όταν τα κόζια τα είχε Ολυμπιακό, Στέργιο, και βγάζαν οι μπαρμπούτσαλοι 52 τους γκυρτζίκηδες και τους βασίλιδες γκαγκάτσιδες, τότε ο ΠΑΟΚ που δεν είχε δύναμη στις ενώσεις, φώναζε και έλεγε να κάνουμε δημοκρατία, να διευρύνουμε το εκλογικό σώμα. Και όλοι ξέρουμε ότι πιο εύκολα ελέγχεις 52 από 3.000. Τώρα λοιπόν που λέμε να διευρυνθεί, γιατί τώρα είναι ανάποδα. Τώρα δεν έχει ο Ολυμπιακός τη δύναμη στις ενώσεις, την έχει ο Μελισσάν και ο ΠΑΟΚ. Τώρα λοιπόν που ο Ολυμπιακός σου λέει να διευρύνουμε το εκλογικό σύστημα και τα λοιπά και να πάμε σε 3.000 τόσο πόσο λένε, λέει δηλαδή αυτό που έλεγες εσύ τα προηγούμενα χρόνια, εσύ λες όχι, και το είπε καλύτερα από τον καθένα ο Μελισσάν, στον αυτόν τη Σουέφα που του είπε «Σας ξέρουμε και σας εδώ τι θέλει το Λάκοβιτς, σας ξέρουμε, έτσι θα γίνουν οι εκλογές». Με το σύστημα τώρα! Έτσι θα γίνουν. Για να πάει ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος βόλτα στην περιφέρεια, έτσι. Εσύ όμως δεν λες τίποτα για τη χάρτινη τώρα. Γιατί δεν λες για τη χάρτινη. Τα βρίσκεται πάλι τώρα, έτσι, με τη χάρτινη. Δεν νομίζω να τα βρούμε με τη χάρτινη. Τι? Δεν νομίζω να τα βρούμε με τη χάρτινη. Ας διαβάσω το άρθρο του Σταύρου Κόλκα. Του πιο έγκυρου ρεπόρτερ ΠΑΟΚ με διαφορά από τον δεύτερο. Η ΕΠΟ, το ΚΑΣ, οι ήρωες και οι δίκες στον Πειραιά που τηλεφορείται. Για να δω τι θα πει ο φίλος μου ο Κώστας. Εικάζω πως ποντάρει στο Λευτέρι ο Ολυμπιακός και την αλλαγή στο εκλογικό σύστημα. Όμως ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν είναι χθεσινοί. Είναι ήδη στην ίδια πρόταση με συμπλεκτικό σύνδεσμο. Οι δυο δικέφαλοι, όταν συναντιούνται, μπορεί να θέλει ο ένας να ξεπετσιάσει τον άλλον. Όμως όταν είναι να διαχειριστούν σοβαρά θέματα, δεν δίνουν χώρο σε αυτούς. Όποια και να είναι η σχέση των δύο μπλοκ, ο κεντρικός στόχος είναι ένας. Μακριά αυτή από κάθε έλεγχο στα κόζια. Όποιος τους βάλει ξανά στο κόλπο θα είναι εγκληματίας. Ναι, και μετά να μαλώνουμε μεταξύ μας. Εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτό? Και ο Μάρτινος. Ότι πάω και ΑΕΚ είναι μαζί για να μην μπει ο Ολυμπιακός στα κόζια. Θεμητό. 100%. Μη μας λέτε όμως η χάρτινη. Μην λέτε όποτε σας συμφέρει, όποτε σας συμφέρει είναι η χάρτινη, όποτε σας συμφέρει μας τα αγκαλιά. Εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Αγκαλίτσα με το Μελισσάν. Αγκαλίτσα είστε. Αυτούς που σας κλέψαν το πρωτάθλημα. Αγκαλίτσα. Να λέτε στον κόσμο του ΠΑΟΚ την αλήθεια. Ότι είστε αγκαλίτσα. Εγώ είμαι ανύπαρκτος, φίλε. Και σας πουλήσα και τρέλα. Ανύπαρκτος. Ο υποτακτικός του Ολυμπιακού. Καρυπίδης. Τον έχω στα παπάκια μου γραμμένο και να σου πω κάτι. Εγώ έχω Καρυπίδη. Δεν έχω Ιβάν. Δεν έχω Ιβάν. Ο Άρης είναι το αφεντικό στην πόλη. Γιατί να ακολουθεί τον Ολυμπιακό. Τέσσερα έριξε. Το αφεντικό στην πόλη. Δεν είπε στη χώρα. Δεν είπε στη χώρα. Θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα όταν μου λες τέσσερα. Μα δεν είναι. Θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Το Άρης είναι το αφεντικό, εσύ το είπε. Παιδιά, διαφημίσει θα βάλουμε. Ναι, τώρα. Το Άρης είναι το αφεντικό, εσύ το είπες. Πείτε στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι τα κοιμιάσατε πάλι με το Μελισσανίδη, με τη χάρτινη. Πείτε το. Γιατί το λέτε. Ναι, για να αντιμετωπίσετε τον κοινό εχθρό. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, Στέργιο, οι συμμαχίες. Αυτό είναι. Συμμαχίες είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι κατάντια, λέω εγώ. Εσύ τι θες να κάνει ο Άρης, να πάει με τον ΠΑΟΚ. Που λέει μια ομάδα, μια πόλη. Ας πάει με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνει, να είναι 50 χρόνια. Ναι. Αυτό που είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας πάει με τον Ολυμπιακό. Μαζί με τον ΠΑΟΚ. Τα προηγούμενα 50 χρόνια. Κοίταξε. Σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο θα έπρεπε και ο Άρης να πάει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να πάει με τον Άρη. Και αχ, καλέ, πώς να πάει με τον ΠΑΟΚ? Μια ομάδα, μια πόλη, λέει ο άλλος. Ο άλλος δεν θέλει να με εξαφανίσει, ρε φίλε. Τι να κάνω κι εγώ, τον Καρυπίδη έχω. Και εσένα. Αν έχω τον Καλπαζίδη που μπορεί να με τη μία να δώσει 10 εκατομμυρία για να πάρει ξενοδοχείο, θα εδώ θα κάνω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. 869.000. Τι, πήραμε. Μπορείς, Χρύσανθε, ναι, αφού ο Άρης είναι περήφανος και δεν είσαι σε κανένα άρμα, να μην πας με κανέναν. Δεν είμαι σε άρμα, φίλε. Δεν είμαι. Προασπίζω τα συμφέροντά μου. Σε μια άρμα, να μην πας με κανέναν. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Και όταν η Ελλάδα είχε τους Τούρκους, αναγκάστηκε να συμμαχίσει με τους Σέρβους και τους Βούλγαρους στον πόλεμο τότε. Τι να κάνει. Καλό. Μπορούσε μόνη της. Θα την άφηνε να με σφάξει ο Τούρκος. Τι να κάνω, ρε φίλε. Έπρεπε να συμμαχίσω. Γι' αυτό τώρα πάμε το Ισραήλ.
Τώρα το ανακάλυψε για το Ισραήλ. Άρα, λοιπόν, όταν πήγαινε ο Αντρέα εκεί. Ο Γουστάρο με Ισραήλ. Με τον Αραφάτ. Μόνο Ισραήλ. Η κορυφαία πολεμική μηχανή. Αφού συμμαχή κρίσανθε, δεν γίνεται να είσαι και μόνο σου. Ισραήλ. Άρα είναι ο μόνο του και όλοι οι απέναντι. Μόνο μου είμαι, φίλε. Μόνο μου είμαι. Είσαι μόνο, αλλά συμμαχή. Κατά καιρού, ναι, τι να κάνω. Πρέπει να κάνω συμμαχίε. Τώρα για τα ελληνικά μου, τώρα Στέργιο, νομίζω. Ότι τα ελληνικά μου. Εμεί δεν συμμαχίσαμε κανέναν και πολλά μπορείτε να πείτε για μένα. Πολλά μπορείτε να πείτε για μένα. Αλλά στο ραδιόφωνο τα ελληνικά μου είναι από τα καλά. Δεν είναι από τα πάρα πολύ καλά. Η λέξη μόνο μου δεν έχει πολλέ έννοιε. Μόνο μου και όλοι σα. Να κάνω συμμαχίε, αλλά να είμαι και μόνο μου. Δεν πάνε αυτά μαζί, λέω εγώ. Είπε ότι περιστασιακά. Περιστασιακά. Αν κρίνει το συμφέρον κάποια στιγμή. Ναι. Μπορεί να ψηφίσει, ας πούμε, αυτό που λέει ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό. Πρώτα να σου πω γιατί. Γιατί ο εχθρός είναι πρωτοπυλών, φίλε. Ο Enemy the Gates. Ωραίο έργο. Είναι πρωτοπυλών ο εχθρός. Και μπήκε και μέσα στο σπίτι για κάποια χρόνια. Αλώνησε, έκαψε, έκανε, έρανε. Προπαγάνδισε μέσα στο σπίτι μου. Του είχα μέσα στο σπίτι μου ήταν. Χρήσαθε ο καθένα, είπαμε, κοιτάει το συμφέρον του. Και ο εχθρός, άμα θέλει να σε τρυπήσει και μπορεί. Συμφωνώ. Μαγιά αυτό, του. Αυτό λέω. Εγώ δεν είπα ότι κάνει κάτι κακό ο ΠΑΟΚ, ίσα-ίσα. Ναι. Δεν μπορεί όμως ο ΠΑΟΚ μονίμως να μας το παίζουν οι ηθικοί που θέλουν καλά, το καλό του ποδοσφαίρου. Αυτό έγινε εδώ και πέρα. Εγώ, αν είναι η αδικημένη. Εγώ, αν πάρω μουφα πέναλτι, θα το χτυπήσω out. Και όταν το πήρε ο Τζαβέλας με τον Πλατανιά που κάνει τη βουτιά, το βαλεγκό και πανηγύριζε το γήπεδο. Εντάξει, αυτό τώρα είναι η αδικία τη προπαγάνδα των τελευταίων εκλογών. Και όταν του πιάνει, τι λένε. Ε, ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός όταν αυτό. Μας κλέβαν τα κύπελα τότε. Ναι, που... Μας κόψαν τα πρωταθλήματα. 10 κύπελα έχασα. Πώς έχασες, ρε φίλε, πήγες καλή ομάδα, δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά μπούζας. Λοιπόν. Κάθε χρόνο στο τελικό μου να κόψω και έπαιζα στην Αθήνα. Ε, και τι να κάνουμε, ρε φίλε, πού να παίξεις. Το μεγάλο γήπεδο της χώρας είναι στην Αθήνα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όταν το πήρες με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, γιατί έλεγε στο ΆΚΑ μέσα σας το πήρα. Κάθε χρόνο παίζει στην Αθήνα και τόσο κόσμο συνολικά σε όλες τις φορές δεν μάζεψε ο πήγε ο Άρης στην Αθήνα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Έπαιζε, λες, στην Αθήνα πάνε, δηλαδή εδώ θα κέρδιζες. Στην Πατού. Στους μισούς τελικούς, ναι. Ε, βέβαια. Στην Τούμπα που σε έβαλε να παίξει Παοκάρης. Ναι, τότε δεν σε πείραξε. Με τα σημαίακια. Τότε δεν είπες ότι είναι αδικία για τον το Άρη. Ψήφισες, Κρίσανθε, το ψήφισες. Α, το ψήφισες. Ε, και εσύ το ψήφισες για την Αθήνα. Και εσύ τότε, ναι, γιατί δεν έλεγες δεν κατεβαίνω. Το ψήφισες. Όχι, το ψήφισες. Είχε χούντα τότε. Και στο Παοκάρης χούντα είχε Κώστα. Είχε νταχού. Και στο Παοκάρης χούντα είχε Κώστα. Όχι. Το 2003. Να μην σημαδεύω μόνο το κάτι. Ναι, ρε φίλε, και εσύ γλίστρισε, Χρήσανθε. Δεν τα κάνουμε τώρα. Και εσύ γλιστράς. Εσύ γλιστράς. Εμείς τα λέγαμε τουλάχιστον. Επική ατάκα. Και ο Μόρις στο δοκάρι, ρε φίλε. Σταματήστε, τέτοιο break. Συνεχίζουμε. Πάμε για το απροσδιορίστο ημίωρο. Το δεύτερο, προφανώς. Ένα δεκάλεπτο. Ένα γιατί είναι 1:09. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να. Άμα παίρνει αρένα, ράπιντε, σταματάς. Πάμε να συνεχίσουμε, ναι. Κωνσταντίνο που έστειλε μήνυμα για την γαλλιά. Καλημέρα στην Ιωάννα. Γεια σου, Κωνσταντίνε, γεια σου, Ιωάννα. Γεια σου, Νίκο. Αρένα Ράπιντ, γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές. Έτσι. 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες. Στο ΣΕΞΙ μαζί μας και η Ιντερβέτεν Κώστα, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Ποιο είπαμε, παίζεις εσύ? Ναι. Ποιο παίζεις, είπαμε? Gonzo Quest. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, υπηρεσία Cash Out, live streaming, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για την τοποθέτηση του κυρίου Μαυρωτά. Σημαντική είδηση έρχεται. Παρακαλώ. 12 εκατομμύρια στα αεροτεχνικά σωματεία. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Τον ένα και μοναδικό, σε κοινή συνέντευξη με τον κύριο Σταϊκούρα. Ναι. Το ποσό θα διανεμηθεί απευθείας, διαβάζω τώρα τη δήλωση του κυρίου Σταϊκούρα. Ναι. Στα σωματεία με διαφανή, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια. Ωραία. Μέσα από το Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Πρόκειται για μια απτή απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί πυρήνα ομαδικής κοινωνικής δράσης κτλ. Άρα 17 συν 12, Κώστα. 29. Θα αναλάβει Τσιλιγκύρη, Χρήσανθε. Δεν με ενδιαφέρει τη Τσιλιγκύρη. Ποιο θα αναλάβει, ο Κώστας? Δεν την ξέρω καν. Υφυπουργός Αθλητισμού. Εγώ. Για να αναλάβω εγώ, τρέξε να κρυφτείς. Η έκτακτη επιχορήγηση έχει. Θα σε πάρω σύμβουλο. Έρχεται να προσθεθεί στην ετήσια τακτική επιχορήγηση που έχει ανακοινωθεί ύψους 17,5 εκατομμυρίων. Αντέ, να βγει τώρα. Κατανείμαμε τα χρήματα μέσα από το σύστημα αξιολόγηση αθλητικών ομοσπονδιών Χίλων και θα είναι στα σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα. Για πείτε τώρα, Κώστα. Στο πρόσφατο Μητρό αυτό που έχει γίνει. Ναι. Με απόλυτη διαφάνεια κριτήρια ισονομίας θα υπάρχουν κριτήρια οικονομικά και αγωνιστικά. Δηλαδή. Τι είναι αυτό. Ισονομία είναι αυτό. Ε. Τι αγωνιστικά.
Ο ένας παίζει στην Α1 ναι. Εψημή και ο άλλος παίζει στη Γ Εψημή. Δεν έχει τα ίδια έξοδα. Δεν είναι το ίδιο να πηγαίνει ο βαθύλακος στο. Ο Αμερικάνος γιατί δίνει στον τελευταίο την πρώτη επιλογή στον draft. Ποιος Αμερικάνος. Έτσι πρέπει, μα ισονομία αυτή. Ποιος Αμερικάνος, τι λέει. Γιατί να πάρει ο Ολυμπιακός περισσότερα ρε αυτό λέει. Σκοτώνουν οι αστυνομικοί τους μαύρους οι Αμερικάνοι. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό. Λέτε την μπουρδα τώρα οι Αμερικάνοι. Όχι μπουρδα, μα γι' αυτό έχουν το πρώτο. Σου δώσε συν 12 εκατομμύρια. Μπράβο. Λαίκησε όσο δεν φτάνει. Ενώψη των εκλογών τα δίνει τώρα. Στις ομοσπονδίες. Άσε τώρα, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Τα δώσε όμως. Τι τα δώσε. Θα τα δώσει. 29. Ναι, λάικιζες και εσύ και οι φίλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι πολλά. Και τώρα κοκοκό. Είναι τώρα πας να πεις κάτι άλλο. Είναι πολλά 17 εκατομμύρια για όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Πάμε καλά. Τόσα έχει δώσει και πανηγυρίζουν. Αλλά δεν έλεγες τίποτα τότε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ γκάγκες είναι. Τότε έγραφε στο τέτοιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ γκάγκες είναι. Το σπουδαίο κοινό site. Χρήσανθε, αυτά δεν είναι επιχειρήματα. Δεν επιχειρήματα. Να μιλάς με επιχειρήματα. Είναι 17 εκατομμύρια αρκετά για τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν είναι επιχείρημα ότι ο επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε ένα site για τα άλλα αθλήματα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Για τα άλλα αθλήματα. Εμείς μιλάμε για την ουσία. Χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι, τι με νοιάζει εμένα αυτό, ρε. Δεν σου είπα ότι σε νοιάζει εσένα προσωπικά. Και τι σχέση έχει αυτό με την πολιτική τη κυβέρνηση. Επειδή ένα site και τα λοιπά. Και εδώ ένα site το πήρε 800 χιλιάρικα από την κυβέρνησή σου. Χρυσαθέ. Περίμενε λίγο. Την κυβέρνηση που ψήφισε πρώτον. Που ψήφισα, να. Και δεύτερον και κυριότερον, λένε. Κάτσε να γίνει. Κάτσε να το δούμε. Αφού βγήκε. Δεν βγήκε διάψευση. Χθες βγήκε. Κώστα. Έχουν βγει 500 πράγματα. 500 πράγματα. Χθες και στο κάτω-κάτω. Βγήκε. Στα παπάκια μου τι έδωσε άλλου. Εμά μα έδωσε ένα παπάκι στο λαμπαουτάρι. Αυτό. Άρα έπρεπε να φωνάζει κανονικά. Φώναξα. Έπρεπε να φωνάζει, Χρυσαθέ. Φώναξα και όχι να λες ότι δίνει 17 εκατομμύρια για τον αθλητικό αθλητισμό. Συν 12 και 29. Όλο. Συν 12 και 29. Είναι πολλά. 29. Όταν οι άλλοι δίναν 15, ναι, είναι πολλά. Είναι τα διπλάσια. Και οι άλλοι γκάγκε. Α, και οι άλλοι γκάγκε. Χειρότεροι άλλοι. Χειρότεροι. Στον αθλητισμό ιδίω. Στον αθλητισμό. Η ΑΕΚ δεν θέλει κόσμο στο Χαριλάου και γι' αυτό καθυστερεί ο κύριος Λισάνδρου τη σύγκληση για να γίνει γενική το Δέλτα Σίγμα της των ΠΑΕ, ενώ 6 ομάδες έχουν καταθέσει το αίτημα και λένε τι γίνεται ρε παιδιά, ψηφίσαμε ομόφωνα, τι γίνεται, γιατί καθυστερούμε. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Αλλά και χωρίς κόσμο... Με ξένο διαιτητή έχω ελπίδες να περάσω. Γιατί είμαι Έλληνα. Μου στέλνει ένα φίλο μια φωτογραφία των. Πώς τον λένε αυτόν, Ζάεφ, Μάεφ. Πώς τον λένε. Αυτόν, το φίλο σα, το Βορειομακεδόνα. Κώστα. Επ' ευκαιρία τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την υπογραφή τη προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, αφιερώνει τη φωτογραφία στου προδότε κτλ. Δείχνει το Ζάεφ να μιλάει σε ένα συνέδριο. Φίλο σα. Σε ένα συνέδριο. Ηρωνικά ρίχνει να Σε ένα συνέδριο. Φίλο σα. Σε ένα συνέδριο που λέει Μακεδόνια 2025. Helping build a stronger nation. Ούτε North, ούτε Moth, ούτε South, ούτε αυτό. Ούτε κερδίσαμε, ούτε αυτά, ούτε τέτοια. Λέει, βλέπετε πώς τηρούν τη συμφωνία κατά γράμμα. Οι Σλάβοι. Πω. Τι ζούμε, ρε φίλε. Πραγματικά. Σαν σήμερα, πριν 2 χρόνια υπογράφηκε η συμφωνία. Χρήσανθε. Στέριο. Τον Πρεσπών. Η συμφωνία των Πρεσπών, στέριο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλο. Μηνύματα φίλου του Δημήτρη. Ναι. Σε περίπτωση που επιτραπεί κόσμο στα γήπεδα, είναι δυνατόν να μην ζητήσουν να εξυπηρετηθούν οι κάτοχοι διαρκείας των ομάδων. Α, τώρα αυτά είναι θέματα μετά δύσκολα για τις ομάδες. Για ποια έσοδα ποσιτήρια γίνεται συζήτηση. Ο Άρης νομίζω δεν, είναι τα, δεν έχει τα play-off μέσα. Έτσι είναι, Χρήσανδε. Ο Άρης δεν έχει τέτοιο ζήτημα, ναι. Τα εκτός γηπέδου. Άρα τα πουλάει όπως θέλει, όποιον θέλει. Τα εκτός γηπέδου έσοδα υπάρχουν και χωρίς την απαγόρευση. Ναι, αλλά δεν πρέπει να δώσει μια προτεραιότητα στους διαρκείας, στους κατόχους. Σε ποιους να είναι άλλο, ναι, εντάξει. Ευτυχώς βγήκε όμως ο Μωυσής Κούλης και θα την ακυρώσει τη συμφωνία. Γράφει άλλος φίλος. Ποιος? Τον Πρεσπών. Ο Μωυσής. Ο Μωυσής τι είναι, Μωυσής. Τον Πρεσπών. Ο Μωυσής τι είναι. Τώρα είναι το καινούργιο του προσωνύμου αυτό. Γιατί το λέει Μωυσή. Θα ανοίξει η γη στα δύο σε λίγο πάνω. Τα γλωσσόφυλλα του Ολυμπιακού στέλνει ο 6984. Τα γλωσσόφυλλα του Ολυμπιακού με τον Άρη. Δεν είναι το, με τον χαρακτηρισμό. Μην αρχίσουμε πάλι, παιδιά. Απροκάλυπτα παθιασμένα φλογερά, θερμόμετρο να βάλει ενδιάμεσα θα εκραγεί. Παιδιά, μην αρχίσουμε πάλι. Και με την ευκαιρία, FM και όνομα τεπώνυμο. Αν ο φίλος. Στην κλήρωση για τα γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, 65 ευρώ στο 54222. Αν ο φίλος απολάμβανε τη σχέση του ΠΑΟΚ με τον κύριο Γλου στην μπουτίκ τη ΠΑΟΚ, πήγαινε στο γήπεδο τη Τούμπα όταν είχε γεμίσει Vodafone. Και παράλληλα. Δεν τον απασχολεί στο γεγονός ότι ο κύριος Γκαγκάτσης ήταν μέτοχος του ΠΑΟΚ με 12% και νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και θεωρεί ότι αυτό που κάνει ο Άρης είναι γλωσσόφυλλα, ας μας πει τι, ποια ακριβώς σχέση είναι όλα αυτά που περιγράφω λίγο νωρίτερα. Επίσης, να πει στο φίλο ότι ο Άρης δεν έχει ψηφίσει μέχρι στιγμή στο Μαρινάκι για πρόεδρο
στη Σούπερ Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ το έκανε. Έχει ψηφίσει τον Κακάτση. Κακάτση. Και ο Κακάτση. Για πρόεδρο στη Λίγκα. Να μείνει στη Λίγκα. Να μείνει, ναι. Τότε που έβριζα τον Καρυπίδη. Ακριβώς. Που έλεγα ότι είναι ολέθριο λάθος. Έβριζε εσύ και έβριζα εγώ και έβριζε ο καθένας. Για μένα μιλάω. Για μένα μιλάω. Για τη θέση. Τη δική μου τη θέση. Δεν είμαι ο Άρης εγώ. Εγώ είμαι ο Χρήστανθος. Πού είμαι Άρης. Είμαι δημοσιογράφος και λέω ό,τι θέλω. Είμαι Άρης και γουστάρω. Και έχω και το λαμπάουτ Άρης. Μπορώ να απολογηθώ για το τι γράφει το λαμπάουτ Άρης. Και έχω απολογηθεί άμα έχω κάνει κάποιο λάθος. Και έχω κάνει και πολλά λάθη. Στέργιο. Αλλά από εκεί και πέρα το τι ψηφίζει ο Άρης δεν υπεύθυνος. Το τι ψηφίζει ο Καρυπίδης δεν υπεύθυνος ούτε ο δημοσιογράφος ούτε ο κόσμος του Άρη. Ναι, αλλά είσαι υπεύθυνος για να τον ελέγξεις. Δεν είμαι εγώ εραστέχνης Άρης για να τον ελέγχω. Ο εραστέχνης Άρης είναι υπεύθυνος. Όχι, ο δημοσιογράφος είσαι υπεύθυνος να ελέγξει την εξουσία. Το κάνουμε λοιπόν αυτό. Μπράβο. Και είπαμε ότι όταν ψήφισε ο Άρης τον Καγκάτση. Όταν κάνει λάθη δηλαδή εγώ, να τα λες. Εγώ οριόμουν. Όταν κάνει λάθη να τα λες. Όταν βγαίνει και κάνει δήλωση υπέρ του Ολυμπιακού πρέπει να τον κράξεις. Το είπαμε ότι είναι λάθος. Α, μπράβο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ζούμε σε μια εποχή επικοινωνίας και περιμένουν οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι να πιαστούν από κάπου. Ωραία. Το όριο του κραξίματος και ο τρόπος του κραξίματος θα είναι όπως επιλέγω εγώ. Ναι, θεωρώ εγώ καλύτερο. Το θέμα είναι το κράξιμο να έχει επίδραση. Γιατί αυτό το τρυπάκι που ακούω τώρα τελευταία τους αρέσει και δεν αντιδρούν. Αφού τους αρέσει αυτούς τι μας νοιάζει εμάς. Ναι. Ωραίο είναι αυτό να βάζεις να πηγαίνεις από πίσω τον Αριανό με μια πινέζα και να τον χτυπάς για να πεταχτεί. Αλλά δείτε τα δικά σας πρώτα. Δείτε που είστε αγκαλιά και δίνετε γλωσσόφυλλα τώρα με τον Μελισάν. Τον χάρτινο δηλαδή. Που τον κράζατε. Που άμα πάρω τις συνομιλίες και των δημοσιογράφων μετά τις ΑΕΚΠΑ, το σπίτι του ενός και το σπίτι του άλλου που βρίζατε. Ακόμη πιο και τώρα είστε μαζί στα παράθυρα. Και σας βάλανε μάτσα δημοσιογραφικά, ξεφτύλες. Που παίξατε ξύλο στον τελικό. Για τους εκατομμυριούχους, για να κάνουν αυτοί το κομμάτι τους και να παίρνουν εκατομμύρια, κάθεστε και πλακώνεστε εσείς. Για το Μωυσής που είπα νωρίτερα. Ο, ναι, πες. Ο Κώστας Κλέτσης τον αποκάλεσε η εφημερίδα Τάδε. Ποια είναι η εφημερίδα? Φιλελεύθερος. Ποιος φιλελεύθερος? Liberal. Που πήρε 350.000 και το μένουμε μαζί. Τι ωραία. Πάρτε παιδιά να 350, μην τα λέτε έτσι παιδιά. Αφού το πήρε. Γιατί επειδή τα λένε ότι τα πήρε, ναι. Δεν έχει βγει ποσό. Δεν έχει βγει. Το πιο πιθανό είναι να τα πήρε. Αν γιατί πήρε, έτσι έχουμε συνηθίσει. Ο ένας τόσα και ο άλλος τόσα και ο άλλος τόσα. Πού πήγαν τα λεφτά? Συγγνώμη, άμα πούνε ότι πήρε εσύ. Άμα πήρε 2-3 εκατομμύρια το Μέγκα και ο Αντένα, φίλε, εκεί πήγανε. Πού πήγανε? Ένα λεπτό. Τι νομίζω ότι πήγανε? Ένα λεπτό. Βγήκαν κάποια ποσά από έναν αξιοπρεπή κύριο. Ό,τι να είναι βγήκανε. Ωραία. Βγαίνει τα ποσά. Βγαίνει εσύ που γιατί μα έχουν. Βγαίνει εσύ που θυγμένο και λε. Λέγομαι αυτό. Τάδε. Δεν έχω πάρει και θα κάνω μήνυση σε αυτόν που με σπηλώνει. Δεν έγινε καμία διάψευση. Και στο φινάνι να βγάλει η κυβέρνηση τα ποσά. Εμείς, δεν είναι κάτι το. Εμεί πέντε πήρα, που δεν τα πήραμε κιόλα. Ακόμα. Ακόμα έρχονται. Σαν τα 534. Πέντε. Πέντε ολόκληρα. Ευχαριστούμε πολύ, να βγάλει, παιδιά. Να λοιπόν η κυβέρνηση τη λίστα και να λέει. Λίμπερο, συμφωνώ γιατί θα καταλάβει. Θα καταλάβει και ο κόσμος που πάνε τα λεφτά. Όχι και να σου πω και κάτι. Αφού δεν έκανε κάτι η κυβέρνηση. Συγγνώμη, αλλά εμείς πήραμε πολύ λίγα. Είμαστε ένα τεράστιο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Πέντε. Δεν σε βλέπει ο Μένιο. Και το λαμπαουτάρι δεν πήρε τίποτα. Δεν ψεύτηκε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, μάρτυρα. Επίσης είναι χώαξ, ψέμα, αυτό που λένε. Χρήσατε για τα καλλιτεχνικά είδηση. Για ότι. Ότι καταργούνται τα καλλιτεχνικά από το γυμνάσιο και η μουσική. Καλά, fake news. Και έγινε χαμός και αχ, καλέ. Χαμός έγινε τώρα με την. Η δημιουργική έκφραση ας πούμε, των παιδιών. Εν τω μεταξύ, όποτε λέγαμε ότι έχουμε καλλιτεχνικά η μουσική, κανείς δεν πήγαινε. Όλοι κοροϊδεύαμε. Τώρα μην δουλευόμαστε. Και το κάνουν θέμα και αυτοί. Και τώρα γίνανε όλοι. Και το κάνουν θέμα αυτοί. Φιλότεχνοι. Οι οποίοι λέγανε ότι υπήρξε συνωστισμός στη Σμύρνη. Mm. Αυτοί το κάνουν θέμα, Κώστα. Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα να είμαστε ρεαλιστές. Φυσικά και είναι απαραίτητα αυτά τα μαθήματα. Εννοείται χωρίς καμία αμφισβήτηση. Ιδίως η μουσική και τα καλλιτεχνικά έτσι. Αλλά τώρα μην τρελαθούμε. Λέγαμε τι έχουμε τώρα μουσική. Εγώ είδα ακριβώς, είδα στο γυμνάσιο. Άσε τώρα, δεν μιλάμε. Με το E-class και τα λοιπά. Είδα ακριβώς τα μαθήματα τι κάνουν τα παιδιά. Και είδα τη μουσική. Ναι. Τίποτα, Τινκ Τονκ. Όχι, ξέρεις τι ήταν. Τι ήταν? Ένα τραγουδάκι που το λέει η Μαρία. Στο γυμνάσιο το κάνω. Πάνω αυτό. Τα χεράκια. Ένα τέτοιο. Κάτω τα χεράκια. Ναι. Ένα τέτοιο. Εντάξει. Με ναι. Τέτοιο με YouTube και τα λοιπά. Ναι. Ένα μήλο, ένα τέτοιο. Και λέω συγγνώμη, στο γυμνάσιο. Λέω αυτό κάνετε μουσική. Ναι, μου λέει. Αυτό, ναι, στο γυμνάσιο.
Και τι κάνετε, λέει, ακούμε λέει αυτό το τραγουδάκι. Εγώ θυμάμαι μια χρονιά, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Εμείς παίζαμε μελόντικα. Που κάναμε όντως. Φλογέρα. Όχι, που κάναμε όντως νότες, πεντάγραμμο, διαβάζαμε, μας έβαζε, αγοράσαμε εγώ τετράδιο. Όχι, τέτοιο όμως, σε πειραματικό, γι' αυτό κάναμε περισσότερα. Πειραματόζω, φαίνεται. Πειραματόζω. 19 μουσική. Τι. Δεν κάνετε πάει καλά. Ναι, ρε φίλε, είχε 20 το πρώτο, πήραμε βαθμού σήμερα. Είχε 20 το πρώτο και την έβαλε 19 στο δεύτερο. Μήπω τραγουδάκι δεν είναι. Και λέω ότι αντιμιλούσε, λέω, πουλούσε μαγκιά στην καθηγήτρια. Όχι, ρε μπαμπάλι. Εν τω μεταξύ, η άλλη νεοελληνική λογοτεχνία 15. Λέω, τι κάνει, λέω, ο μπαμπά σου δημοσιογράφο και 15, πα καλά. Και λέει μπαμπάλι, σε όλη την Κανταρίνα, εν τω μεταξύ, όντω πώ να πάμε στο διάλειμμα. Σε όλη την Κανταρίνα, όπω θυμάσαι, δεν κάνανε μάθημα από το Μάρτιο κτλ. Όλο το τετράμινο δηλαδή. Κάνανε δύο τηλετέτοια. Ναι. Και τα παιδιά πήραν όλα χαμηλότερους βαθμούς. Γιατί ρε κοπελιά έβαλε σε όλους χαμηλότερους βαθμούς. Λέει μπαμπάλι, σε όλους έβαλε λέει 15. Μήπως σου έβαζε μαθήματα στην Καταρίνα και δεν τα κάνανε. Τι μαθήματα στην Καταρίνα. Έλα και δεν διαβάζανε. Πόσα μαθήματα στην Καταρίνα. Γιατί βλέπανε μπάσκετ πλάσι 7. Και θα κρίνεις το τέτοιο. Είναι ευχαριστημένος ο Κώστας που η θηγατέρα έβγαλε 19 και 1. Ναι ρε φίλε, χάσαμε τώρα, είναι δυνατόν. Μουσική από 20-19. 19 και 1 η κοπέλα τώρα. Από 20 και 19. 19 και 6 έχουμε εμείς. Πόσα είναι, 14. 14. Είναι, μα έχασε 5 μονάδες από αυτά. Από αυτά έχασε. Μπράβο στην κατέρα. 19 και 1. Και τεχνολογία από 20-19. Και να κλείσουμε μια έτσι. Όμως 15 άλλοι. Ξέρεις τώρα, ο κλασικός Έλληνας μπαμπάς. Στην καθηγήτρια, γιατί το παιδί και τα λοιπά. Αυτά. Έχετε κάτι μαζί του και τα λοιπά. Ο δικός μου καημένος, ο συγχωρεμένος πήγαινε και έλεγε: είναι καλό παιδί. Άμα είναι καλό παιδί, δεν πειράζει. Ναι, λίγο είναι έξυπνος, αλλά να διαβάζει λίγο παραπάνω. Καλό παιδί είναι. Είναι καλό παιδί. Εντάξει, άμα είναι καλό παιδί, δεν μας νοιάζει. Το σημαντικό θα σας πω εκτός 16 μέσο όρο, 15. Μια χαρά. Πανελλαδικές μαθηματικά 7. Να! Θα σας πω εκτός αέρα, γιατί δεν γίνεται εντός αέρα. Τι έχει πει ο συγχωρεμένος ο Κυρχρήστος ο μπαμπάς μου. Να μας το πεις. Στην καθηγήτρια δεν γίνεται, Κώστα. Στην καθηγήτρια είδες αυτά. Οικιακής λέμε οικονομίας... και παίρνουν θάρρος οι νεομπαμπάδες. Όχι. Και πάνε και μαλώνουν. Ο μπαμπάς μου Κώστα ήταν της ηχθειόσκαλας. Α, κατάλαβα. Και όταν του είπε κάτι για τον αδερφό τη είπε. Να σε είπε. Γιατί έκανε λάθος αυτή. Εντάξει. Έψαξε την τσάντα του και βρήκε κάτι μέσα. Συμβαίνουν αυτά. Και γιατί λέει έψαξε την τσάντα του. Σωστό. Και άμα λέει τώρα που είναι 16 χρονών, άμα δεν λέει τα δει αυτά, πότε τα δει. Την τσάντα του λέει γιατί την άνοιξε. Α, και, και βρήκε ένα ευαίσθητο περιοδικό. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. 16 χρονών ήταν. Και εγώ κάτω το θρανίο του. Ωραία γέφυρα, δεν το βάζει κάτω κουσγούνι, θέλει να παίξει την ταινία. Με αρένα ράπιν. Αρένα ράπιν. Μπορεί να με πάρει στην πρωταγωνιστή. Φαντάζομαι όχι ερωτικού περιεχομένου. Ταινία κανονική ταινία. Στην πρωταγωνιστή Κώστα πρόσεξε γιατί μπορεί. Εννοώ ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα πει στο χορό πίκι, εκεί. Πίκι, πόκο, πόκο. Θα χορέψεις εκεί μετά. Σαν αυτούς που γίνεται ας πούμε η ιστορία με. Και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ένας και βλέπει. Και για να πάμε στο διάλειμμα. Και του λέει κοπέλα, έλα και εσύ, έλα. Και είναι άσχετο αυτό το ταξί. Και του λέει κοπέλα, έλα λίγο κι εσύ. Έλα, έλα, κάμ του δόθε. Έλα μέσα. Να μην αφήσουμε κρεμότητες. Εντάξει, ο φίλος του έχει 84. Αυτός περίπου. Θα μας ενερώσει τώρα αυτός. Δυστυχώς όσο κατσιρίζει σαν ιστερικός. Εμένα λέει. Τσαλτίδη. Η ιστορία γράφει και ανοίγουμε την περίοδο που ο Ολυμπιακός έχει γραφείο τύπου στην Παπαναστασίου. Λοιπόν. Καλά. Ακού λίγο, φίλε. Ποια ιστορία το έγραψε αυτό, παιδιά, μίλετε. Δηλαδή, τον κράζω τον Χρύσανθο, αλλά μη λέμε και χαζά τώρα, εντάξει. Ε, αυτό έτσι επειδή αυτό συμφωνούν, λέει, είπαμε οι θέσεις τους και όντως μερικές ώρες ο Άρης εκτίθεται, Χρύσανθε. Ναι, εκτίθεται ο Άρης. Ωραία. Ναι, τώρα μη λέμε θα ιστορία. Θα σου πω γιατί έγραψε, το λέει αυτός. Αυτός είναι ένας λόγος που το λέει. Επειδή λέω τις αλήθειες για τον ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει τρόπος να τις αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί. Πετάει την μπάλα, δεν μπαίνει στην ουσία. Της υπόθεσης, πετάει την μπάλα στην εξέδρα και Ολυμπιακό. Προσπαθεί να με αποδομήσει λέγοντας ότι κάνω αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός. Να μην δίνετε δικαίωμα κι εσείς όμως. Εγώ έδωσα δικαίωμα. Να μην δίνετε εγώ δικαίωμα. Πήγα, πήρα το ξενοδοχείο. Δώσατε τρία πασάκια και βάλανε άλλοι τρία γκολ σε 10 λεπτά. Δύο. Άντε τώρα. Δύο πασάκια. Πώς να μην γίνεται θέμα μετά. Δύο πασάκια. Αυτό. Να λες την αλήθεια. Δύο πασάκια. Ναι, αλλά εγώ έδωσα δύο πασάκια στον Πανετολικό. Τι στον Πανετολικό. Και στον ΠΑΟΚ το έδωσα πασάκι. Και στον ΠΑΟΚ πασάκι έδωσα. Λοιπόν. Αφού πίσω είμαι να μην πω τι. Εντάξει. Anyway, συνεχίζουμε. Πω. Άστο. Ισραήλ, η καλύτερη πολεμική μηχανή. Εγώ το Ισραήλ κοιτάω. Άστο Ισραήλ, εδώ είναι το τέτοιο. Στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο. Ναι, εντάξει, τι θα πούνε τώρα, έτσι θα πούνε. Τέλος πάντων. Εγώ το πιστεύω. Λοιπόν, break. Δεύτερη ώρα εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας τα For All. Επιλέγεις προϊόντα με τη σήμανση 7 Years For All και παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων For All. Συμμετέχεις με οποιαδήποτε αγορά παγωτού, επώνυμων προϊόντων, energy drink, energy coffee, αναψυκτικά και φυσικά ο κορυφαίος καφές, Baroness Arabica 100%.
διεκδικείς μια θέση ανάμεσα στους 50 μεγάλους τυχερούς. Ο ένας και μοναδικός θα πάρει το Peugeot 208 και άλλα 49 σούπερ δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα forallstores.gr και μαζί μας το θρακιώτικο ζω 7. Μαλακό γλυκόπιωτο με απαλό άρωμα, παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή και κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκά γεύση του. Όπως και το θρακιώτικο τσίπουρο εωθηνών, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης από τρεις ποικιλίες σταφυλίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ή χωρίς γλυκάνισο. Απλά ζητήστε το, δοκιμάστε το, είτε στην ταβερνούλα που θα πάτε, είτε στο εστιατόριο ή στο σούπερ μάρκετ, είτε στην κάβα. Και αν δεν το έχουν, ζητήστε να το φέρουν. Σωστό. Και επίσης να μην στείλω μαζί μας 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Τη μία το μεσημέρι, μία τη μία τα ξημερώματα, είτε μένετε κεντρικά, είτε μένετε δυτικά φυσικά. Η κορυφαία πίστα της πόλης και πενελίγη, καλτσόνα και μακαρονάδες και σαλάτα. Και τα πάντα όλα. Και μιστά και μπάμιες με κοτόπουλο για όσους. Τι μπάμιες με κοτόπουλο. Πολύ το τρώνε, ρε φίλε. Έκανε και το μενού της ημέρας. Χάρη. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, Opticon Express γυαλάκι δίνουμε 65 ευρώ η αξία του. Ένας από εσάς θα το πάρει. Οι υπόλοιποι όλοι που θα στείλετε μήνυμα FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 θα κερδίσετε μια δωροπιτεγή 50 ευρώ. FM και ενώ οπωσδήποτε, παιδιά, ονοματεπώνυμο στο 54222 θα κάνουμε την κλήρωση σε 40 λεπτάκια από τώρα. Έτσι. Τι έχουμε άλλο στην επικαιρότητα, έχουμε τίποτα άλλο? Υπάρχει μια διάψευση από την Διμέρα Media. Α, ναι, για, πες την για τα σενάρια περί απεμπλοκής της από το Open. Η εταιρεία που είναι και ο μέτοχος του Open, ο μοναδικός μάλιστα, διαψεύδει με κατηγορηματικό τρόπο ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από το Open. Τι είχε τέτοιο πράγμα. Και τονίζει μάλιστα. Δεν το είδα πουθενά. Ότι επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη του Open. Μάλιστα. Εντάξει, από εδώ και από εκεί. Αυτό που άκουσα περισσότερο ήταν ότι μπαίνει στο τέτοιο, στο Sky. Το οποίο και αυτό διαψεύστηκε. Λέγεται εδώ και πόσο χρόνο. Ένα χρόνο, ενάμιση λέγεται αυτό. Όχι τώρα, ότι μπήκε στο Sky και στο Sport FM, αλλά τελικά εγώ ενημερώθηκα ότι δεν είναι έτσι. Ότι είναι ότι πάνε να κάνουν ένα μπλοκ κάποια κανάλια, Open Sky μαζί, έχουν συνεργασία, για τη διαφημιστική πίτα. Ότι θα πάνε να ζητάνε μαζί διαφημίσεις δηλαδή. Μια μορφή συνεργασίας είναι αυτή. Ποια αθλητική εκπομπή σας αρέσει περισσότερο την Κυριακή? Της Νόβα. Κώστα, εγώ βλέπω Νόβα. Που έχει όλα τα στιγμιότυπα live κτλ. Οι αθλητικές εκπομπές, οι άλλες δύο, τα παίρνουν από την Νόβα. Μέγα, Open, ΕΡΤ, Στέριο. Μέγα δεν βλέπω. Μέγα. ΕΡΤ έχω να δω πολύ καιρό. Open βλέπω. Ή τι θα δεις? Με το Open θα δεις. Του κανάλι του Ιβάνι, εντάξει. Τα λέει έτσι όπως πρέπει. Μιλάνε και φίλοι μας. Μιλάνε και φίλοι μας. Μιλάνε και φίλοι μας. Και εγώ όντως. Γι' αυτό το βλέπω, για τον Σταύρο. Όντως. Να δω τι θα πει. Τι? Τον Αντώνη θα δω. Το αντικειμενικό. Τη Σοφία. Φίλη μας κι αυτή. Φίλη σου. Την αδικούν τα πλάνα που δίνει ο σκηνοθέτης. Αυτό ήθελα να πες πω. Μας πώς το Open πολύ, το Open πολύ καλύτερο σκηνοθετικά. Σαν πέρα εικόνα. Συγκρίνεις με τις ωραίο στούντιο, ωραία γραφικά κτλ. Το Mega πολύ καλύτερο σαν εκπομπή, γιατί είχε το Δόνι εκείνη τη μέρα. Είχε το Δόνι. Ό,τι και να είναι. Τι βγήκανε τα ποσοστά. Γιατί την προηγούμενη θέμα. Εβδομάδα που πέρασε το Open το, Mega, το είδα. Ναι. Τώρα δεν τώρα, το είδα. Ναι. Την προηγούμενη που ήταν το Mega από πάνω. Είχε 5,1 το Open και 5 το Mega. Δηλαδή για 1%. Και ο τίτλος ήταν το Open παρέμεινε στην κορυφή κτλ. Τώρα που ήταν το Mega τώρα από πάνω. Το Mega. Το Mega. Ναι, ήταν καλύτερο ειδησογραφικά. Τώρα αυτή την Κυριακή λέω γιατί είχε το Δόνι, έτσι. Είχε τον ναι. προπονητή του Παναθηναϊκού που έφυγε το στο open, κανάλι του Μέγκα. Και γι' αυτό το Open επικοινωνία πάντα έκανε διαρροή τη μέρα του αγώνα. Δυσαρέσκεια. 5 ώρες πριν, όχι. Τι. Δύο μεγάλες ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί είχαν το Δόνι άλλοι. Σου λέει έχει το Δόνι, ναι, αλλά εμείς παιδιά δεν είχαμε καλεσμένο. Δεν βρήκαμε. Κώστα να πάρω εγώ. Είχαμε. Ποιον είχαμε? Το Σταύρο. Αυτό εντάξει. Καλά, έχω κόλ κάτι για του κάτου άλλου. Έπρεπε να είχε τον. Λοιπόν. Φερέιρα. Το Βαζέχα. Το Φερέιρα. Ο Αντίλ Ναμπή τέθηκε στην διάθεση του Γιώργου Σίμου για το μάτς του Σαββάτου. Πρατρέμει. Ο Σόζα δεν έκανε προπόνηση. Τι λέει. Ο Σόζα έκανε το μικρό πρόγραμμα. Και φυσικά οι μακροχρόνια τραυματίες Τσιλιανίδης και Τερμιτζάκης που δεν υπολογίζονται. Αυτά επιγραμματικά τα νέα από το στρατόπεδο του Όφη. Για τον ανασχηματισμό. Όχι. Μένω και κύλιας. Φυσικά και μένω και κύλιας, φίλε.
Για τον ανασχηματισμό λοιπόν. Ναι. Θα μετακινηθεί ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και μάλλον θα πάει ο Πέτσας εκεί. Ναι. Δεν έχουν σημασία αυτά, παιδιά. Αυτά είναι απ' έξω. Ο Χάρης, λέει, ο Υπουργός Τουρισμού, υπάρχει πιθανότητα να μετακινηθεί. Ναι, γιατί. Ο άνθρωπος είναι τέλειος λογιστής, τέλειος στα οικονομικά και τον βάλουν στον τουρισμό. Βλέπω καμιά Κεφαλογιάννη υπαλληλικός. Ολγάρα, βέβαια. Όλγα Κεφαλογιάννη συζητιέται, ναι, μπράβο. Να, Κρήτη, κριτικάρη. Χρήστος Ταραντήλης, τι είναι αυτός. Ξέρω Ταραντίνο. Τουραντίνο. Και δεν υπάρχει. Αξιοκοινοβουλευτικός. Στα μισά ρεπορτάζ υπάρχει το όνομα του Αυγενάκη ότι φεύγει. Ο Αυγενάκης ναι. φεύγει επειδή είναι και 8 μήνες. Ναι, όλο γιατί δεν φύγει. Αλλά στα άλλα μισά δεν υπάρχει. Αυτό και βλέπω όπως τώρα. Έλεγα χθες, αυτή είναι η άποψή μου. Μια χαρά κάνει τη δουλειά τη κυβέρνηση. Τρώει όλα τα πυρά. Αυτός. Όλα τα καντήλια τα τρώει αυτός. Ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του είναι απ' έξω. Αμείς δεν ξέρουμε αθλητισμό. Έχουμε τον Αυγενάκη. Ο κουμπάρος. Μια χαρά κάνει τη δουλειά. Κολλητός της δώρας. Και νομίζω θα παραμείνει. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Και από ό,τι φαίνεται δεν πτωείται και ιδιαίτερα από τα αρνητικά σχόλια ούτε από τις ανακοινώσεις των Ομοσπονδιών. Πού ρε, εδώ σήμερα έδωσα λεφτά. Ποδήλατο, 13 εκατομμύρια. Ένα κανό εκαλιάκ να κάνουμε. Πάμε ορειβασία από κάτω. Η Αυγή είναι στις εφημερίδες που πήραν. Η Αυγή. Πήρε η Αυγή. Γιατί να μην πάρει. Γιατί δεν τονίζουμε την Αυγή. Παιδιά, να δούμε τη λίστα. Ξαναλέω. 1232 είναι για τα μέσα. Γνώσεις, ευρώ. Έδωσαν μέσα, λεφτά μέσα. Μέχρι και στο Spotify. Που είναι μια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook αλλά και για μουσική. Καλή είναι. Το Spotify είναι σωστή επένδυση, φίλε. Γιατί το βλέπει για εκατομμύρια κόσμο. Το βλέπουν τα πιτσιρίκια. Το βλέπει. Εκεί είναι ωραία. Σωστό να δώσεις για μένα. Έχει. Δεν μπορείς να συζητήσεις ότι το Spotify έχει ανταποδοτικότητα στο κομμάτι αυτό. Καλά, δηλαδή. Γι' αυτό δώσα στο τέλος τον Λίμπερο. Γιατί ξεσκίζει. Δίνεις στο Spotify και δεν δίνεις, ας πούμε, στο Facebook. Δώσανε. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπου και να δώσεις. Άκου λίγο. Όπου και να δώσεις. Είχε και στο Facebook. Όπου και να δώσεις, Κώστα, θα υπάρχουν κάποιοι που θα παραπονηθούν. Ναι, ναι, παρόλα αυτά, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Όποιος και αν είναι η κυβέρνηση. Και για μένα, από τη στιγμή που υπήρξε διαφημιστική στη μέση, η διαφημιστική έχει συγκεκριμένους πελάτες και κατευθύνει προς τα εκεί τα πάντα. Ακριβώς. Πέντε μέρες τώρα φωνάξαμε και τελείωσε. Εντάξει. Πάντα 272 έντυπα, παιδιά, μέσα. 272 έντυπα. Όταν σας είπα να κάνουμε μια εφημερίδα, δεν θέλατε. Κολώνατε. Μόνο η Φόρτσα δεν πήρε, δηλαδή. Πόλεμος. Αν διαβάσει κάποιος με προσοχή, ξαναλέω. Με αυτά που γράφει. Πόλεμος. Τέλειο. Δεν πειράζει, παίρνει από αλλού. Λοιπόν. Ο καθένας παίρνει από εκεί που μπορεί. Έτσι δεν είναι. Άρα εμείς δεν μπορούμε πουθενά, ήμασταν ικανοί. Incompatible. Πώς? Incompatible. Λοιπόν, incompetent. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Έχουμε ακόμη μισή ώρα μπροστά μας. Για τα γυαλιά ηλίου από την Opticon Express. FM κενό γυαλιά ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 με 262 λεπτά. Κερδίζετε ένα γυαλί ηλίου 65 ευρώ. Και όποιος στείλει μήνυμα, όποιος ή όποια στείλει μήνυμα, κερδίζει δωρεπταγή 50 ευρώ. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος κλήρωσης, έτσι. Αν δεν κερδίσετε δηλαδή το γυαλί, ήδη κερδίσατε με το που στείλετε το μήνυμα 50 ευρουλάκια. Καθόλου άσχημα. Μια χαρά είναι. Καθόλου άσχημα. Για να πάμε να πάρεις γυαλί. Αύριο θα έχεις το γυαλί στα χέρια σου. Και για να δούμε τι θα γίνει. Στα μούτρα θα το έχεις βασικά. Περιμένε, φίλους μου, Κώστα. Τέσσερις εβδομάδες από το ίντερνετ. Καλά, από το ίντερνετ παίρνεις γυαλί, ρε φίλε. Δηλαδή, πού να πας. Περίμενε. Τελειώνει το καλοκαίρι σιγά-σιγά. Να πούμε ότι σύμφωνα με τους ρεπόρτερ ΑΕΚ. Η FIFA φταίει για το Βράνιες. Πού να σας στείλει η FIFA αυτό που έχει στείλει στον Άρη. Τώρα γιατί έρχεται σιγά σιγά, περιμένετε. Έρχονται σιγά σιγά. Ναι. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να γράψει φταίει ο Μελισανίδης που τον έφερε το καλοκαίρι και εγγυήθηκε ότι εγώ αυτό και εδώ θα πάω σε ψυχολόγο. Ναι. Φταίει λοιπόν η FIFA. Η Μαφίφα δηλαδή. Ναι. Και η Άντερλεκτ. Εμείς είμαστε εντάξει. Βέβαια η ΑΕΚ έχει τώρα σοβαρό πρόβλημα, εντάξει. Μένει με 2,5 στόπερ. Και δεν είναι μόνο το κύπελο ο αγώνας που λες εντάξει θα τη βγάλει πίσω στραβά, είναι μετά άλλα 8 μάτς. Για ελάτε στο Βικελίδες τώρα χωρίς το Βράνιες. Ποιος θα έρθει, Τσιγκρίνσκι. Ο Τσιγκρίνσκι είναι ο οποίος είναι λίγο επιρρεπής σε τραυματισμούς. Λίγο εντάξει, έχει τραβήξει πολλά. Ο Οικονόμου. Με αυτούς θα έρθει. Για γκάμ. Νομίζω και με Μελισανίδη όμως, Χρυσταθέ. Ξετιμωρηθήκε. Δεν ξέρω. Και πιέζει το ημίχρονο.
Αν είναι ξένος ο διαιτητής, το Βικελίδης δεν θα μπει στο ημίχρονο κάτω ο Μελισάν. Καταρχήν τιμωρημένος, δεν μπορεί να έρθει. Αν είναι Έλληνας, δεν χρειάζεται να έρθει. Θα ξέρει ο Έλληνας. Μπορεί να δει με την οικογένειά του το μάτς. Παιδιά, περάστε εδώ. Φιστικάκι και τα λοιπά, πασατέμπο. Κάτσε να δούμε τη ματσάρα. Η Κρίσκη, Σβάρνας και Οικονόμου. Αυτή είναι. Η Κρίσκη το περτσάκι για τα επόμενα 8 match play-off, 9 κυπέλου και 10 αν πάει τελικό. Όχι, 9. Τελειώνουμε εκεί. Και υπάρχει, λέει, και ο νεαρός Λάτσι. Ναι. 4. Βάλε αυτόν. Βάλε το Λάτσι. Αυτά και για την ΑΕΚ. Να ξαναπάρετε, παιδιά, τον Βράνιες του χρόνου. Εντάξει. Τι παιδί και αυτό ο Βράνιες. Πραγματικά δηλαδή. Τι τον θέλει τώρα η άντρα δηλαδή, πίσω, δεν ξέρω. Και δεν μας αποσχολεί και ιδιαίτερα. Για κάποιο λόγο θα τον θέλει. Κάθεται αντίθετο στο Γιανακόπουλο, ο Δημήτρης, η σκέψη για συλλαλητήριο. Έχουν και τα θέματα τους. Παραμένουν τελικά στην Ευρωλίγα, Κώστα. Συλλαλητήριο για ποιο πράγμα. Εννοείται. Δεν φεύγουν τελικά. Πού να φύγουν, φεύγουμε, φίλε. Πάμε στο BCL. Δεν πάνε. Για ποιο πράγμα συλλαλητήριο. Ποιος δεν κάνει συλλαλητήριο. Που είμαι η πιο ευνοημένη η ομάδα. Παραμονή του στο Παναθηναϊκό. Ποιος το διέτησε, να πες το λίγο γιατί διάβαζα κάτι άλλο. Η Θεία 13 το διοργανώσει ή η Θεία 14. Ο Δημήτρης υπογράμμισε πως είναι κάθε, κάθετα, θέλω να κάποιος συντάξει, έγραψε πως είναι κάθε αντίθετος στη σκέψη για συλλαλητήριο υπέρ της παραμονής του Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε σας ως μια δηλαδή. Πρωτοβουλία φίλων του Τριφυλιού για συλλαλητήριο στις 28 Ιουνίου. Από το κλαμπ DBG ναι, 13. Για να κρατήσουμε την ομάδα, παιδιά. Και σχολίασε στο Instagram που λέει και φίλος μας. Ναι. Κανένα συλλαλητήριο δεν πρέπει να γίνει, είναι λάθος για πολλούς λόγους. Είπε ο Δημήτρης. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο break με την είδηση της Χελώνας που πήρε Arena Rapid και έκανε 800 απογόνους. Να ζήσουν τα παιδιά. Γύρισε, λέει, στο σπίτι της Χελώνα που έκανε 800. Χελώνα επιπίτωρα που έχουν μερικές έτσι, σελίδες. Έτσι, μπράβο. Και σε αργούς ρυθμούς, με καλό τέμπο. Να τους χιλιάσει. Μπράβο. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε να σας πω τι γίνεται με Ματίγια, Γκάμα και όλα τα υπόλοιπα νέα του Άρεος. Πολύ ωραία μέρα η σημερινή για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, παιδιά. Σήμερα γυμώσω. Έχει πολύ πράγμα, ναι, πράγμα. Έχει τελικό Κόπα Ιταλία Νάπολη Γιουβέντους. Τι ώρα. Πάει έχει. Τι ώρα! 10 παρατέταρτο, τι ώρα. Σέντρα στις 10, Aston Villa Celtic United. Aston Villa Celtic United. 10 και 4. Manchester City, Arsenal. Αρχίζει η Premier League. Και θα έχει αγώνες κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα μοιράζουμε εκατομμύρια από την εκπομπή αυτή. Ωραία. Ντερβέτεν. Λοιπόν, τι έχει σήμερα, πάμε να δούμε. Λοιπόν, τι ώρα είναι, είπαμε, ο τελικός του Copa Italia. Γκόλι Μπάγερν, παιδιά, 0-1. Δικαιώθηκαν όσοι έλεγαν under 3,5. Έβρεχε. Στις 10 είναι στο Ολύμπικο Νάπολη Γιουβέντους. Στις 10, Νάπολη Γιουβέντους. Άρα θα προτιμηθεί από το City Arsenal, που είναι και ψηλό αδιάφορο. Χ, παράταση. Ίδια ώρα. Και η Γερμανία έχει Άιντραχτ με Σάλκε στις 7.30 του Γκάρντι, Σαντχάουζεν και άλλα παιχνίδια της Βάιτε Λίγκα. Γενικότερα έχει να δούμε σήμερα έναν αγώνα της προκοπής. Τι είναι ένα αγώνα, μόνο έναν, εδώ γίνεται χαμός. Χωρίς κόσμο στην Καλά, για τον Νάπολη. Για το στοίχημα δεν λέμε τι γίνεται. Χωρίς κόσμο. Χωρίς κόσμο. Για το στοίχημα. Manchester City Arsenal. Έχει Ισπανία. Ο Σασούνα Ατλέτικο. Χιαχιούνα. Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει Πορτογαλία. Ποτρογαλία. Ρίο Βάε. Νομίζω ότι είναι καθηγητής στον αναγραμματισμό. Ρίο Βάε. Ρίο Αβε. Ρίο Βάε. Να σου πω κάτι. Με την Μπεμφίκα. Άμα έχεις καθηγητή πάνω σε αυτό, τα λες όλα πλέον. Ναι, όντως. Με την Μπεμφίκα, όπως λένε πολλοί. Με μη. Με την Μπεμφίκα. Ότι μας ακούνε πολλές γυναίκες λόγω Κώστα είναι γνωστό εδώ. Καλά, εννοείται. Ναι, καλησπέρα στην Ολυμπία που έστειλε για την Γεια σου, Ολυμπία. Ναι. Καλησπέρα στην Θεοδώρα που ρωτάει. Γεια σου, Θεοδώρα. Με τα συμβόλαια τι θα γίνει. Καλησπέρα και στην Φιλίπα. Μαθιούς. Λοιπόν, γεια σου, Φιλίπα. Γεια σου, Φιλίπα. Όχι, είναι Φίλιππα Μακέδου. Και σήμερα Φιλίπα. Έχει. Είναι... Στην Ισπανία έχει σήμερα στο μπάσκετ Μπαρτσελόνα Μπανταλόνα. 4,5 ώρα. Παιδιά δεν έχετε δουλειές. Ποιο μπάσκετ, παίζει μπάσκετ. Ναι, μπάσκετ. Μπαρτσελόνα Μπανταλόνα. Εμείς γιατί παίζουμε. Ό,τι είπα. Εμείς κουραστήκαμε. Εμείς με το που έγινε η Κανταρίνα πανηγύριζαν όλοι, όντως. Ο Άρης ήταν φιλικό. Για να μην πληρώσουν τους μισθούς τώρα. Άσε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Ναι, για να μην πληρώσουν τους μισθούς. Κάθε μέρα παίρνουν τηλέφωνο.
Μόνο με αυτό ασχολήθηκαν. Και τα παιδιά από να γυρίσουν. Παρεμπιπτόντω, Κώστα, τι έγινε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Τι έπαθε, Αθηναίου. Τι. Εντάξει, για. Γιατί για πάνω απ' όλα. Χθες το είπαμε. Για πέστε το πού. 67.000 ευρώ. 67.000 ευρώ στον Αθηναίου, 4 χρόνια μετά. Τι γίνεται, ρε φίλε. Και 30 στον Ατζέντη. 34. Χρήστο στο Χρήστο. Σε αυτά που ετοιμάζονται να γίνουν, αυτά θα είναι παιδιά, θα είναι ψυχούλα. Τι είναι 34.000 Στέριο, έπαιζε όμω ενώ. Ο Θεσσαλονικαίου είχε φύγει πριν 3 χρόνια. Ναι, όντως. Και διάβασα ότι ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Χρήστος Λαζάρου, που έχει μιλήσει σε αυτό το μικρόφωνο κάποια στιγμή, κάποτε. Πάει το σμάτ. 4 χρόνια το παιδί περίμενε τα λεφτά. Ναι, αλήθεια είναι. Για το κάτι ένα Μπράιαντ. Θα τα πάρει. Θα τα πάρει. Πώς θα τα πάρει. Από τον Πάκο δεν κάνει χρήματα. Κατά τα άλλα, λέτε να πληρώσουμε εμείς τα χρέη μας. Ναι, όντως. Εκεί δεν είναι εργαζόμενοι. Άμα είναι πορτοκάλι. Είναι εργαζόμενοι και κακώς δεν έχει πληρωθεί ο Αθηναίου. Και γιατί δεν έχει πέσει. Πού από κοιταντού. Και γιατί δεν έχει πέσει. Να πέσει. Να πέσει. Ενώ εσύ χρήσατε που δεν χρωστάς. Τα έχω διακανονίσει, Κώστα, εγώ. Ποια έχει διακανονίσει. Όλα διακανονισμένα. Εγγυητικάρα από Αχιλλέα, εγγυητικάρα. Υποδιάσκεψη. Ναι, εγγυητικάρα, υποδιάσκεψη. Καλά, απάντησε στο... στη φίλη του τώρα για τα συμβόλαια. Για τα συμβόλαια. Χθες υπήρξε η καθοριστική συνάντηση με τον Ματίγια. Ο Άρης κάλυψε και το κενό αυτό που υπήρχε στις απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή σχέση με αυτά που πρόσφερε. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι πιεσμένος όσο δεν έχει αρθεί το μπαν. Και έχει deadline 30 Ιουνίου για να κάνει ανανεώσεις συμβολέων. Με αυτή λοιπόν τη λογική και οι ποδοσφαιριστές ζητάνε το κάτι παραπάνω γιατί ξέρουν ότι ο Άρης το έχει ανάγκη. Και υπήρξε συμφωνία με τον, με τον Ματίγια, την οποία μάλιστα επιβεβαίωσε ο Θόδωρος Καρυπίδης μέσω ποσταρίσματος του All About Άρης Κώστα. Ανέβασε στο Instagram το σχετικό μας άρθρο για συμφωνία με τον Ματίγια, μια έμεση επιβεβαίωση. Βέβαια, για να τελειώσει ένα θέμα θα πρέπει να πέσουν υπογραφές. Να υπογράψει δηλαδή ο ποδοσφαιριστής το συμβόλαιό του. Γιατί μέχρι τότε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στραβή. Μπορεί να τον πάρει σήμερα η Σαραγώσα, όπως είχε αποκαλύψει αποκλειστικά ο άλλος, και να πει: σου δίνω τα 300. Και να πει ο Ματίγια: συγγνώμη, παιδιά, πολύ καλά τα λεφτά που μου δίνατε, αλλά μου δίνει 400 ο άλλος. Nice. Μέχρι να πέσουν υπογραφές δηλαδή, θα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά υπάρχει συμφωνία. Και από ό,τι φαίνεται, ο Άρης είναι μία ανάσα από τη συμφωνία και με τον Μπρούνο Γκάμα. Ανέβηκε αρκετά στην πρόταση που έκανε και στον Πορτογάλο και όλα δείχνουν ότι και αυτός θα πει το ναι στην πρόταση που του έχει κάνει ο Άρης και είναι μια σημαντική αύξηση αποδοχών και του Μπρούνο Γκάμα. Επομένως ο Άρης θέλει να κρατήσει τον Μπρούνο Γκάμα και τον Ματίγια αρχικά, τον Κουέστα στη συνέχεια, τον Κόρχουτ και από εκεί και έπειτα θα πάει και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει μια πρόταση στο Λάρσον και αναμένεται να δρομολογήσει και με κάποιους άλλους με χαμηλότερες απαιτήσεις όπως ο Τσιλιγκύρης κτλ. Αν θα αποφασίσει τελικά να προχωρήσει και με αυτούς τους, τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι το αν μέσα στη βδομάδα παίζουν και υπογραφές. Καλό θα ήταν για μένα να τελειώσει ώστε και ο κόσμος να είναι λίγο πιο ήρεμος, να υπάρχει μια βάση για την ομάδα 100% την επόμενη σεζόν και να περιμένεις μετά να αρθεί το μπαν, να έχεις δηλαδή το χρόνο για να αρθεί το μπαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι μεταγραφές για τη νέα περίοδο θα ξεκινήσουν Αύγουστο, οπότε έχεις το χρονικό περιθώριο να κλείσεις τον κορμό σου φέτος όσο μπορείς και όσους μπορείς να κρατήσεις από φέτος και από εκεί και έπειτα να κάνεις να έχεις 2 μήνες για τον μπαν για να κάνεις μετά τις προσθήκες σου, γιατί μέχρι καλώς εχόντων των πραγμάτων 24 Ιουλίου ο Άρης θα παίζει μπάλα μέχρι τον τελικό του κυπέλου δηλαδή, Κώστα. Μια χαρά. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τα συμβόλαια και περιμένουμε πλέον να περάσουμε στο κομμάτι των υπογράφων. Μακάρι να μην υπάρξει κάποιο απρόπτο και οι ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν στον Άρη. Από εκεί και έπειτα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σε αναμονή ο Άρης για το θέμα της FIFA. Θα πρέπει και η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι καλές οι υποσχέσεις, καλή η επιστολή που στείλανε στη FIFA, αλλά πρέπει να υπάρξει και συνέχεια στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν τελείωσε εκεί το θέμα της κυβέρνησης. Δεν έχει τελειώσει για τον Αριανό επειδή έστειλε μια επιστολή. Αν δεν έχει θετική κατάληξη το θέμα για τον Άρη μέσω της κυβέρνησης, τότε πάρα πολύ απλά δεν θα έχει γίνει τίποτα
πέρα από την επικοινωνία. Επειδή πέρα από την επικοινωνία θέλουμε και την ουσία, θα πρέπει να αντιληφθούν και οι επιτελείς της κυβέρνησης εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και οι επιτελείς της κυβέρνησης στη Νότια Ελλάδα, ότι δεν γίνεται με τον Άρη απλά να λέμε ότι έχει δίκιο και να μην επιδιώκουμε την εφαρμογή του δικαίου. Πόσο μάλλον το δίκαιο αυτό αφορά ελληνικούς νόμους. Νόμους που έχουν ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή και καταστρατηγούνται από το κανονιστικό πλαίσιο ενός παραγουανού και μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας που στην περίπτωση της Πάρμα αναγνωρίζει το ιταλικό δίκαιο και στην περίπτωση του Άρη γράφει στα παπούτσια της το ελληνικό δίκαιο. Είναι και θέμα εγωιστικό για την ελληνική κυβέρνηση να δικαιωθεί ο Άρης και κατ' επέκταση να δικαιωθούν η ΑΕΚ, ο Όφη, η Λάρισα, ο Πανιώνιος. Υπάρχουν 27 ομάδες που θα έχουν παρόμοια ζητήματα αν εμείνει η FIFA στο κανονιστικό της πλαίσιο. Και μιλώ για τους 4, 3 συν 1 που έχουν ήδη αποφάσεις, γιατί ο Ριόλ, Ήμπε και τα λοιπά θα πάνε στο ΚΑΣ. Του Ήμπε η υπόθεση ήδη πήγε στο ΚΑΣ. Εκεί όπου ο Ήμπε, όπως έχουμε σημειώσει, έχει ξαναπάει. Ο Ήμπε το 16 ξανακέρδισε υπόθεση στη FIFA, την ίδια ακριβώς, και πήγε στο ΚΑΣ. Ήταν, την πήγε ο ερασιτέχνης Άρης τότε, Κώστα, με ψηφίδι. Μάλιστα. Και δικαιώθηκε ο Άρης. Το ΚΑΣ απέρριψε την απόφαση της FIFA για τον Ήμπε. Και ξαναπήγε τώρα ο Ήμπε, όλος τυχαίως. Ρε τον Ήμπε. Θα ξαναπάει λοιπόν στο ΚΑΣ τώρα ο Ήμπε, να ξαναχάσει. Ρε τον Ήμπε. Ο Παραγουανός, φίλε, έχει πάρει το δρόμο του. Θα τα κανονίσουμε αυτά, να ξέρεις. Υπάρχει ζήτημα με τον Παραγουάνο, πολύ μεγάλο, και θα αποκαλυφθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και η κουμπαριά, και η κουμπαριά που έχει και η συγγένεια που έχει με γνωστό εχθρό του Άρη. Γιατί υπάρχει μια πληροφορία, Παραγουάνος, υπάρχει μια πληροφορία ότι εκεί στα έδρανα της FIFA υπήρχε νομικός ο οποίος τον είχε πάρει αγκαλιά. Και υπάρχει μαρτυρία γι' αυτό, σύντομα θα αποκαλυφθεί. Ναι, τον είχε πάρει αγκαλιά και του είχε πει ο άλλος ο νομικός που τον είχε πάρει αγκαλιά, αυτόν που έχουμε εμείς ως μάρτυρα, ότι δωροδοκείται. Να ξέρεις. Υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία ενός νομικού που είδε έναν νομικό να αγκαλιάζει τον νομικό και είπε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν τα πιστεύω, είμαι με τον Παραγουανό. Νομίζω είναι κρίσταλο. Και εγώ με τον Αρκούδη. είναι κρίσταλο ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Και δεν μπορεί είναι κρίσταλο. Να πει. Στην περίπτωση της Πάρμα είπε ότι υπάρχει διάδοχη κατάσταση, αλλά δεν πήγαν τον ελληνικό νόμο, μην τα πληρώνεις τίποτα. Ενώ στο Άρη υπάρχει διάδοχη κατάσταση, πληρώστε τα. Όντως, κρίσταλο. Τόσο κρίσταλο δεν υπάρχει αλλού. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά για το γυαλάκι. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222. 65 ευρώ το γυαλάκι που προσφέρουν τα Opticon Express και μία δωρεπιταγή για όλους όσους στείλετε μήνυμα, 50 ευρώ. Όλοι δηλαδή κερδίζετε τη δωρεπιταγή των 50 ευρώ από τα Opticon Express. 697, απλά ένας θα πάρει το γυαλάκι απευθείας. Ο 677, είστε σοβαροί, ποια Γερμανία, ποια Ισπανία, εδώ λέει παίζουμε δεύτερη κατηγορία Βιετνάμ. Ωραίο! Πες τα αποτελέσματα να δω αν μάθετε βιετναμέζικα. Τις πρώτες κατηγορίες μπορώ να τα πω. Μισό λεπτό, άνετα στα λέω. Ho Chi Minh City. Νότια Κορέα, Γκουαγκζού, Ιντσέον United 2-0. Βιετνάμ, λέμε, Κώστα, Βιετνάμ. Τα λέω όλα. Πονολία. Λοιπόν, Βιετνάμ. Βιετνάμ. Πονολία. Πονολία. Βίτα Βιετνάμ. Βιεμάτν. Βιεμάτν. Λοιπόν, High Fall. Αυτό δεν κάνει αναγραμματισμό. Βάζει το τελευταίο μέσα και το τελευταίο. Άστο. Και το μέσα τελευταίο. High Fong, Tang Quang Din 0-0. Πώ? Quang Nam, Bin Duong 1-1. Bin Din. Πολύ σοπαλία. Long An 0-2. Οι Βιετναμέζοι που παίζουν, όχι η Μαλαισία είναι κοντά. Βιετνάμ. Βίλιγκ 2 ήταν αυτό. Το Βιετνάμ με τη Μαλαισία είναι κοντά. Το... βέβαια, δίπλα. Άρα αυτοί παίζουν Ελλάδα. Δίπλα, παιδιά. Μαλαισία. Fly Malaysia. Ναι. Λοιπόν, Νότια Κορέα, Γκουαγκζού, Ιντσέον 2-0, Σανγκζού, Σεούλ 0-0, διπλό Σεούλ, παιδιά, 3-90. Και Μπουσάν Πάρκ, Νταεγκού 0-0. Νταεγκού, ξέρεις, η εταιρεία. Νταεγκού. Η εταιρεία, Νταεγκού. Όλες έχουν χορηγό. Εμείς, ποτέ. Εμείς, πάω, μπράβο. Εμείς. Τη μοναδική είδηση του μπάσκετ, ότι ο Πρίντης ανανέωσε, ο Κώστας δεν μας την είπε. Χθες έγινε αυτό. Σήμερα καλά, το πέναλτι είναι αυτό τώρα. Σαν να μου λες, χτυπάω πέναλτι και δεν έχω τον νοτοφύλακα. Πού θα πάει ο Πρίντες, δηλαδή, στην Τζεσεκά.
Ο Παπαπέτρου που θα πάει. Απλά στο Θαμίνι στον Παναθηναϊκό. Απλά το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός με το που γίνεται αυτά με τον Γιαννακόπουλο αρχίσαν με παίκτες αυτά, ναι, αυτό θα πάρουμε τον έναν, τον άλλον, τον Γκίλ, τον Μιλ, τον Σλούκα κτλ. Θα βγει ο Παναγιώτης στην ΕΟΚ, θα πει ανεβαίνει ο Ολυμπιακός γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Mm. Και θα πει ο Γιαννακόπουλος ανεβαίνει, έρχομαι κι εγώ. Δεν πρόκειται. Και ξανά τα ίδια. Και ξανά μια... πάλι θα μαλώνουν για τους διαιτητές. Εχθές έκανε εγχείρηση, επέμβαση και ο Μίσης, όλοι πήγαν καλά. Περαστικά, περαστικά. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ τους γιατρούς και τους νοσοκόμους στο νοσοκομείο Άγιο Λουκάς. Όλα πήγαν καλά, τα λέμε σύντομα. Έγραψε ο Κροάτης, ανέβασε και φωτογραφία, χαμογελαστός. Γρήγορα και πάλι στην. 15 λεπτά λέει στους 20 ανοχής για τα ιατρικά πρωτόκολλα λέει, και 13 λεπτά λέει τι θα λέμε. το επικότερο όλο. Στέργιο το κατάλαβε. Αρένα ράπι. 13 λεπτά λέει τι θα κάνουμε, λέει, θα μιλάμε. Ρε πες το αρένα ράπι. Το επικότερο είναι Κώστα η οδηγία, ναι. Ότι τη μάσκα λέει μπορεί να τη χρησιμοποιείται και για λόγους παιχνιδιού λέει στο. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ναι, αλλά η μάσκα. Κώστα, όταν. Καλό στο ράφτι. Κώστα. Βγαίνει η μάσκα. Βγαίνει και ξαναμπαίνει μετά. Δε κολλάει. Αν θέλει ο πελάτη, λέει βγαίνει η μάσκα και τα λοιπά σε αυτό το κομμάτι και ξαναμπαίνει μετά. Και, άμα... και προτιμήστε, λέει, στάσεις που να μην είναι κοντά το πρόσωπο με το πρόσωπο. Κάτι τέτοια λέει μέσα. Μιλάμε για πρωτόκολλο. Συγγνώμη, πρωτόκολλο. Δεν κολλάει. Και επίσης δηλαδή αποφύγεται ερωτικά παιχνίδια βρόσιμα. Βρόσιμα. Δηλαδή, σου φέρνει μου μια μπανάνα. έχει πολύ ζέστη. Κάτι να δροσιστώ. Φέρε ένα αγκουράκι. Λοιπόν, πού είναι το καλό σου. Το λέει μέσα το ιατρικό πρωτόκολλο. Τι να κάνουμε εδώ τώρα. Στο... Επίσης λέει όνομα τηλέφωνο, όνομα τηλέφωνο, ταυτότητα. Ταυτότητα όχι. Και όνομα τηλέφωνο, κάτι λέει τέλος πάντων. Μικρό όνομα και τηλέφωνο για να σε βρούμε. Ο κύριος Κώστας, όχι η σύζυγός του, πείτε μου εμένα, είμαστε από το. Από τη Σούλα, από τη Σούλα. Που ήρθε προχθές. Να σας πω το τεστ είναι εντάξει, δεν έχει κορονοϊό. Ξέχασε. Παιδιά, εντάξει, γι' αυτό έγραψε το πρωτόκολλο αυτό, είναι πραγματικά. Ναι. Δεν έχει κορονοϊό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να ξέρετε. Από πού πήρατε? Από τον Νίκο Ανοχής Σούλα. Συνίσταται η χρήση υφασμάτινης μη ιατρικής μάσκας για όλες τις υπηρεσίες και δίνει την εντολή και ο νομοθέτης Παύλα. Ναι, ναι. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο παιγνίου προκειμένου να καταστεί αποδεκτή κατά τη διάρκεια των ερωτικών πράξεων. Δηλαδή, σε λέει, θα το φας πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κάντε το λίγο, ναι. Ναι, αλλά με τη μάσκα το βρόσιμο πώς θα. Υπάρχει και η πρόβλεψη. Απαγορεύεται. Και βγάζουμε την μάσκα. Βγάζουμε, ναι. Μετά. Ναι, αλλά συγκούρεται με το βρόσιμο. Όχι, το βρόσιμο είναι άλλο, είπαμε. Α. Μάλιστα. Να μην χρησιμοποιούνται βρόσιμα ερωτικά παιχνίδια. Στην υπηρεσία πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός αμφιβραχίου. Δεν γίνονται αυτά. Αμφιβραχίου. Μεταξύ των κεφαλών των δύο ατόμων. Κάνει τρία. Αμφιβραχίου. Τι είναι το αμφιβράχιο? Αντιβραχίου. Αντιβραχίου. Τι είναι το αντιβράχιο? Κοίταξε, το μυαλό μου πάει στον βραχίωνα. Έτσι. Το αντί τι είναι? Αντί του βραχίου. Ένα χέρι δηλαδή, με λίγα λόγια. Ένα χέρι να υπάρχει απόσταση. Φίλε, και πώς θα αντιτάχω. Όχι, το πρόσωπο λέει. Το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Είναι... Να μην αναπνέεις εσύ στο πρόσωπο της άλλης και αυτή σε σένα. Τώρα πέρα από την πλάκα. Η επαφή. Ναι. Επιτρέπεται. Δεν κολλάει. Δεν ξέρω. Μου με το πρόσωπο κολλάει. Αποφυγή λέει περί της φυσικής επαφής. Όπως η χειραψία. Μην κάνεις χειραψία. Μην κάνεις χειραψία, αλλά. Αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, μπράβο στον Εωδή. Ναι. Συγχαρητήρια εδώ που τα έγραψε. Αλλά πάρε με τηλέφωνο. Με το τηλέφωνο είναι το καλύτερο. Δηλαδή να πηγαίνεις εκεί και να αφήνεις τα στοιχεία σου. Έγινε, ναι. Για καταγραφή. Γιατί μετά θα γίνει χνηλάτιση. Γιατί μπορεί να πει η κοπέλα ότι ξέρεις, έχω αυτό, χτυπά ξύλο. Οπότε, κοπελιά, με ποιους πήγες σήμερα? Το χτύπα ξύλο κορονοϊός. Μισό λεπτό μετράω. Λοιπόν, αυτά είναι δυστυχώς πράγματα τα οποία πρέπει να αστειευόμαστε, γιατί ίσως ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί ότι δεν έχει περάσει η όλη ιστορία. Χρήσανθε. Δεν έχει περάσει, και αλλά... θέλετε και κόσμο στα γήπεδα. Αλλά στην Ελλάδα χρήσανθε. Θέλουμε κόσμο στα γήπεδα, Κώστα, ναι. Και πρέπει να υπάρχουν και κόσμο στα γήπεδα. Με τα μέτρα, τα απαιτούμενα. Αναδιαστήματα, ανά τρεις καρεκλίτσες ένας και τα λοιπά. Μια χαρά. Ωραίο. Ναι. Στον γκολ επάνω, κάγκελο και τα λοιπά, δεν θα έχει. Ό,τι κάνεις και στο beach bar. Αγκώνα. Στο γκολ. Αγκώνα. Βέβαια. Κανονικά. Αλλά, λοιπόν, για τον μπάσκετ της πόλης να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο νέο. Πάντως, αύριο ξεκαθαρίζει. Πάντως τα παιχνίδια, Κώστα, δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο κορονοϊού.
σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Χρήστε, στο ποδόσφαιρο, ναι. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Θα κληθείς να πάρεις την πρόκριση. Τι να κάνω, το σύστημα ΑΕΚ, πάω, ναι, αυτό θέλει. Έτσι, οι σύμμαχοι. Τι να κάνουμε. Οι σύμμαχοι. Να το παλέψουμε για μια φιλαράκια. Εσείς είχατε κόσμο, άλλη μια ανισονομία, γελάτε βέβαια. Σειρά ανισονομιών από την ΕΠΟ του Γραμμένου και από την Λίγκα του Λισάνδρου. Δεν πειράζει όμως. Ειδικές συνθήκες, δεν είναι. Δεν πειράζει, ναι, είναι καλά, ειδικές συνθήκες. Ειδικές συνθήκες. Αν στη χώρα, θα πούμε, επειδή έγινε το πρώτο μας με κόσμο, έγινε το δεύτερο. Σου είπα ότι αν ήταν ανάποδα, θα ουρλιάζατε τώρα για ανισονομία. Και όλα τα μέσα σας που έχετε πάρα πολλά, θα γράφαν από το πρωί μέχρι το βράδυ να μπει κόσμο στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό θα γινόταν. Γιατί δεν σας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία, δεν σας ενδιαφέρει το καλό του ποδοσφαίρου, σας ενδιαφέρει το καλό του ΠΑΟΚ. Και καλά κάνετε. Έτσι πρέπει. Απλά εγώ εκνευρίζομαι που μας λέτε ότι είναι η δημόσια υγεία. Το συμφέρον σας κοιτάτε. Καλά κάνετε. Έτσι πρέπει. Και ο Άρης αυτό πρέπει να κάνει. Να κοιτάει μόνο το συμφέρον του. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Αυτό είναι το ιδανικό. Να μην κοιτάει, να μην κοιτάει και το συμφέρον του Ολυμπιακού είναι το θέμα. Αν το συμφέρον του Άρη. Αν το συμφέρον του Άρη. Και κάνει για να ρημάξει του άλλου. Θεμητό απόλυτο. Ναι, αυτό κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό κάνουμε. Βοηθά στον Ολυμπιακό. Για το φίλο που με ρωτάει και τον διαιτητή του Άρη, Παπαπέτρου. Έχουμε κάποιο θέμα με αυτό, να μας έχεις φάξει κάπου. Όχι, ήταν στην τεσσάρα που σας ρίξαμε. Λοιπόν... Ποιος είναι υποψήφιος για την κολυβητική ομοσπονδία? Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουμε εκλογές όλες τις ομοσπονδίες. Κολυβητική ομοσπονδία. Όχι μόνο στο μπάσκετ και στην ΕΠΟ. Αλεξανδρής. Ο Γρηγοριάδης. Ο Τζόνι Καλημέρης. Ο οποίος όμως ήταν πολίστας. Και ο Λάμπρος Κόρδας ήταν πολίστας. Και είναι στο πλευρό του Κυριάκου Γιαννόπουλου, για όσους γνωρίζουν. Mm. Παλιός πολίστας, Γλυφάδα, Εθνικός κτλ. Δεν θυμάμαι. Και είναι παλιός κολυβητής και τα λοιπά. Και ήταν στο πολίστας, Open. Πολίστας, και ναι. Ήταν στο Open του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, στο και Μέγκα είναι... και στον Αντένα στο 10 μέρα. Και είναι με τον Ιβάν Σαββίδη πάντως, όποιον ήταν στο Μέγκα το οποίο βρίζατε, στο Μέγκα αυτό που λέγατε τη διαπλοκή. Τη διαπλοκή, βέβαια. Αυτό το Μέγκα. Να κλείσουν τα κανάλια. Πώ το λέγανε, Παναγιωτό, πώ το λέγανε, τον άντρα τη Όλγα Στρέμι. Αυτού έχει πάρει ο Ιβάν. Όλους αυτούς που λέγατε ότι είναι της διαπλοκής. Να κλείσουν. Όλους αυτούς τους έχει πάρει στο, ναι, Open τώρα. Ο ΑΕΔ σε αυτά και τέτοια που τώρα λέγανε. Όμως αυτοί δεν είναι της διαπλοκής. Όχι. Τώρα είναι καλοί. Δεν σκορπίζουν τρόμο αυτοί τώρα, όχι ρε. Απλά ο Ιβάν κάνει, φίλε, ό,τι ακριβώς έκανε και στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ίδιο. Παίρνει αυτούς που ξέρουν τη δουλειά. Δεν κακό να ξέρει. Έτσι το λέμε τώρα. Ξέρουν τη δουλειά, ναι. Εκτός από αυτούς που κάνουν μεταγραφές. Εκεί παίρνει αυτούς που δεν ξέρουν τη δουλειά. Αλλά έχουν πολλά λεφτά, οπότε δεν μας απασχολεί αυτό. Πληρώνει ο Ιβάν. Όλα εγώ καλά. Θα πω για την κολυβητική ομοσπονδία, ναι, και για Γιανακόπουλο έχουμε και Αλεξανδρή. Και ναι. Τζόρντεβιτς, αν θέλετε, να βάλετε κάποιον καλό. Ειδικό. Καλό, 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 καλό. Δεν ξέρω καλό. Τι έκανε σαν πολίστα. Καλό. Έξυπνο. Γι' αυτό λοιπόν Ποτοπία είναι οποία Θράκης. Θρακιώτη την Κούζο 7. Θρακιώτη την Κοτσίπυρο Εωθινών. Μαλακό γλυκόπιο το ούζο με απαλό άρωμα το ούζο 7. Κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλή απόσταξη το Τσίπουρο Εωθινών. Με ή χωρίς γλυκάνισο. Ζητήστε το σε όποιο ταβερνάκι, σε όποιο εστιατόριο, σε όποιο οικογενειακό τραπέζι, είτε από κάβα όταν πάτε, από σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το να το φέρουν αν δεν το έχουν, παιδιά, αν και το έχουν. Γιατί είναι κορυφαία η Ποτοπία Θράκης και συνεργάζεται με πάρα πολύ κόσμο. Αλλά αν δεν υπάρχει, ζητήστε το. Μαζί μας ήταν και τα For All Stores, με 50 μεγάλα δώρα για 50 μεγάλους τυχερούς. Με μεγαλύτερο όλο το Peugeot 208, 7 σκούτερ, 7 ποδήλατα, 7 κινητά iPhone, 7 PlayStation, 7 DSLR Nikon. 7 GoPro που δεν διαβάζεται Κώστα Χέρ, μου είπανε. Διαβάζεται αλλιώς. Μου είπε ένας φίλος. Ναι, το ξέρω, αλλά στο χαρτί έτσι γράφει. Ναι. Οπότε... Μου το είπε, διαβάζεται κάπως διαφορετικά, αλλά τέλος πάντων, αφού καταλάβατε. 7 GoPro 7 είναι το πιο ωραίο για να αποφύγεις το λάθος. Η 7 είναι η καλύτερη GoPro. Μπράβο. 7 τρίμερα στο πήλιο. Όλα αυτά στα forallstores.gr. Και για να το βρούμε, γιατί είμαστε πάντα επαγγελματίες. Επαγγελματίες. Να κάνουμε και την κλήρωση. Ναι. Το 1 μέχρι το 10. Το 10. Hero είναι. Hero. Hero. Είναι ήρωας, δηλαδή. Ναι, είναι hero. Άρα έλειπε ένα όμικρο μόνο. Ναι. Βάλτο, βάλτο. Γράψε με το στυλό σου που δεν έχεις. Λοιπόν. Hero 7 είναι η. Καλά θυμόμουν και εγώ, γιατί έψαχνα για να πάρω GoPro. Θεοδώρα Κώστα γυαλιά. 6-9-82. Θεοδώρα Κώστα ή Θεοδώρα. Κώστα Θεοδώρα. Το είπε στον Κώστα τη λέει Θεοδώρα. Θεοδώρα γυαλιά. Α. Είναι το μήνυμα. Όχι Κώστα Κώστα. Άρα Θεοδώρα Κώστα. Θεοδώρα Κώστα. Συγχαρητήρια στη Θεοδώρα. 6982 θα είναι. Όλοι οι φίλοι που έστειλαν μήνυμα κερδίζουν το ρεπταγή 50 ευρώ. Τρία καταστήματα έχει το Opticom Express, όπως σας βολεύει. Και στο κέντρο και στα δικαστήρια και στη Νέα Ευκαρπία. Το ρίξε. Αν θέλετε να πάρετε ένα ζευγάρι που κάνει 50 ευρώ, δεν δίνετε ούτε μισό ευρώ. Αν θέλετε να πάρετε
Μπράβο, Χρήστα, γελάσαμε. Γελάσαμε. Το περοκέ και το δελφινάριο. Μετά θα τα λένε. Σε έχω φωτογραφία, πρόσεχε με σε βγάλω. Αυτό έπρεπε να το γράψω, ρε. Μα είστε δηλαδή. Αυτά τα γράφουν και έτσι γίνονται viral. Λοιπόν, η Viber. Δεν έχουμε κανένα Ολυμπιακό στο ραδιόφωνο. Εσένα. Ολυμπιακό original. Όχι. Δεν έχουμε. Καμιά κοπέλα πάνω, τίποτα από. Έχω κάνει ψάκι γι' αυτό, όχι. Παναθηναϊκό. Εμένα. ΑΕΚ. Εμένα. Έχουμε ΑΕΚ. Έχουμε ΑΕΚ. Έχουμε. Α, ναι, έχουμε ΑΕΚ. Έχουμε. Κοίτα, και τι κακό είναι, ρε παιδιά. ΑΕΚ. Τι. Πολύ μεγάλη ομάδα του Σαραβάκου. Μπορέλη, Μαυρίδη, Γυράστα. Τη ΑΕΚ. Αυτό που λέμε. Εντάξει. Έκη Γκονζάλε. Παζέχα. Έχει, είχε. ΑΕΚ. Σόουζα. Πώ είναι. Παόλο Σόουζα. Τι είναι αυτό, ρε. Παόλο Σόουζα. Καλά, με μαλλί, κουρέψου, ρε. Τον είπε ο Άγγελο. Αγγελάρα. Τα καλύτερα για τον Άγγελο. Ποιο. Ο Σόουζα. Λέει ό,τι λέει. Λοιπόν. Η πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του Κώστα Προύσαλη με το γραφικό αποκτήματο του Φίλιππου Βέρεια. Στο Φίλιππο Βέρεια. Αυτό πάλι το κάνει και η Manchester United όμως και δεν μπορώ να το κράξω. Δηλαδή, όταν είσαι, ας πούμε, σε μια ομάδα και εσύ η ομάδα βγάζει τον παίκτη σου, λες ότι είναι αποκλειστική συνέντευξη. Εστέριο. Συναγερμό για κορονοϊό σε εξεταστικό κέντρο. Ω, για να μην γράψουν. Για να μην γράψουν. Δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά, κυρία και τέτοια. Μόλι είδε τα θέματα. Τελειώσαμε, ναι. Φύγαν όλοι έξω. Αρρώστησα. Σου λέει, παιδιά, θα σα σώσω εγώ. Θα κάνω τον άρρωστο. Είχε έβαλε τον αναπτήρα στο κεφάλι. Θα σα σώσω εγώ, παιδιά. Τι θέματα είναι αυτά. Κυρία, δεν είμαι καλά. Τελειώσαμε. Κορονοϊό. Πονάει ο λαιμό μου. Κονοροϊό. Πυρετό, δεν πονοκέφαλο. Κονοροϊό. Ναι, τους ελέγχουν όμως πριν μπουν. Νομίζω ναι. Πώς ελέγχουν. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας, αυτό πιάσαμε να το τελειώσουμε, καθησυχάζουν σημειώνοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν φαίνεται να πρόκειται για κούσμα. Ποιος τα γράφει, ρε παιδιά. Στοιχεία δεν φαίνεται να με τα πόδια. Για κούσμα κορονοϊού. Τι δουλειά κάνει δημοσιογράφος. Η αδιαθεσία του μαθητή δεν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα συμπατά προς την νόσο. Άρα πονοκέφαλος. Τα θέματα μόλις τα είδε. Έχω ζάρι στο κεφάλι. Είναι αυτό που λένε αρρώστησα. Αυτά και σήμερα. Αύριο πάλι. Να είστε όλοι καλά. Πως είστε τσαρός, μένετε στο Λίπερο 107,4.